Περίεργο θέμα σήμερα. Γεια σας φίλες και φίλοι τη Χρονομηχανή. Καλησπέρα σα. Καλεσμένο, καλεσμένη σε γάμο. Γιατί δεν πιάσαμε το γαμπρό σχεδόν και πιάσαμε το καλεσμένο, Είναι πιο, πιο περίεργη η θέση του καλεσμένου. Ε... Ναι, γιατί φαντάζομαι παντρεύεσαι λιγότερε φορέ κατά κανόνα από ότι πα σε γάμου. <laughs> δηλαδή <α, laughs> περισσότερε ναι. φορέ θα είσαι καλεσμένο. Okay, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. <laughs> ναι. ναι. Ναι, αφορά περισσότερο. Και όλοι θα έχουν, περισσότεροι θα έχουν πάει καλεσμένοι σε γάμο παρά θα έχουν παντρευτεί. Mm -hmm. Νομίζω. Ε, ξέρεις, τι, δεν θέλω, δεν θέλω να γίνει ένα επεισόδιο σαν επεισόδιο του Ρετυρέ. Ναι. Δηλαδή να, κρα, να κρατήσουμε ένα κόσμο επίπεδο, να μην το κάνουμε με στη μιζέρνα και στην κοινωνία. Mm -hmm, Αν και δεν mm. θα το αποφύγουμε εντελώ. Δεν θα το αποφύγουμε, γιατί. Ναι. Εντάξει, θα το δούμε το γιατί στην πορεία. Ω, από ναι, πού ναι. θε να ξεκινήσουμε, πώ θα το. Άκου πώ ξεκινάμε. Έρχεται το, προσκλ... το προσκλητήριο. Ωραία. Έρχεται ηλεκτρονικά ή κανονικά. Κανονικά, κανονικά. Ναι. κανονικά. Δεν έχουμε πάει κανονικά. ακόμα σε ηλεκτρονικό. Μόνο μεγάλη... όταν είναι από απόσταση. Ε, μου έχει τύχει ηλεκτρονικό προσκλητήριο. Μου έχει τύχει. Στην ίδια περιοχή. Ε, ναι, εντό ναι. Ελλάδα τώρα. Εντό Ελλάδα, εντάξει. Μου έχουν στείλει από ο, η αγάπη μου που γίνεται στην Αθήνα, μου το με email, φωτογραφία και μου το στείλανε. Ναι. Αλλά μόνο σε αυτή την περίπτωση. Όχι Θεσσαλονίκη, το δικαιολογείς Θεσσαλονίκη. Αυτό. Το δικαιολογεί αυτό το digital, δηλαδή του φύση. Ναι, μόνο το δικαιολογώ. Εγώ και ένα τηλέφωνο αρκετό είναι τώρα. πιο προσκλητήριο. Ε, ισχύει, ισχύει. Τώρα είναι τυπικό όλο αυτό. Αλλά εντάξει, καμιά φορά και η παράδοση καλή είναι. Εντάξει, πεταμένα λεφτά θα, θα, πω. Θα στεναχωρήσω αυτού που ασχολούνται με αυτό και ζουν από αυτό. Κοίτα, να Ά, ξεκαθαρίσουμε και. ότι ο γάμο είναι πολλά λεφτά, ε. Ναι. Είναι μια επιχείρηση τώρα. Αν, αν ξαναπαντρευόμουν, να ξέρει, θα έκανα. Μπορεί και λιγότερα από τα μισά από αυτά που έκανα στο γάμο. Ναι. Ε, είναι, είναι όλο αυτό μια βιομηχανία. Ναι, αυτό. Ε, Έφυγε το προσκλητήριο. Ωραία. Ε, και είναι από τι ποιον. Πρώτα. Σωστό, αυτή είναι η βασική ερώτηση. Από ποιον έρχεται. Θες, θα μιλήσουμε σήμερα, είπαμε, καλεσμένοι σε γάμο, αλλά είμαστε καλεσμένοι σε ένα γάμο, όχι κολλητού φίλου. Ωραία. Δηλαδή, να πούμε ο... ότι είναι ο τρίτο μα ξάδερφο ή η τρίτη μα ξαδέρφη. Ο τρίτο δεν σε καλεί. Ο δεύτερο. Δε δεν καλεί. Για να το σε πάρει σε καλείς ο στο πρώτο. Δε... Στο πρώτο θα πα. Ο, 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 προ... ο πρώτο εξαρτάται. Υπάρχουν ξαδέρφια που είναι σαν αδέρφια. Ναι. Ο τρίτο, αν καλέσει τρίτο ξάδερφο, σημαίνει ότι έχει καλέσει 5.000 άτομα. Ναι, σωστό, σωστό αυτό, αυτό, είναι το θέμα. Επομένω, να... να μείνουμε στο ένα δεύτερο ξάδερφο. Ένα δεύτερο ξάδερφο, ναι. Που το βλέπει στι διακοπέ στο εξοχικό, το καλοκαίρι, όταν είσαι μικρό. Και λε τώρα, και θα σκέφτεται κι αυτό τώρα να τον καλέσουν, καλέσω, να μην τον καλέσω, να παρεξηγηθεί, θα πει το σώμα. Αν, τώρα. αν το βλέπει τόσο λίγο, μάλλον δεν θα θέλει να σε καλέσει, αλλά θα πιέζουν οι γονεί. Δεν γίνεται να μην του καλέσουμε αυτού. Εννοείται τα αυτό. Ξαδέρφια σου τώρα, πάντα... ο θείο σου, τη Πάν... θεία σου. Σωστά. Πάντα το, στο σώμα, καλεί, ξέρει, τα παιδιά τώρα που να θυμούνται με ποιον κάνανε παρέα όταν μικρή, από το ξέρεις, οι γονεί είναι που πιέζουν. Ναι. Ό, θα καλέσει και αυτό γιατί είναι στην οικογένεια. Ναι. Εκτό άλλη περίπτωση, παραδείγματο χάρη, συνηθιστέ στην περίοδο τη σχολή και όλα αυτά που δεν κάνει πολύ παρέα, από το στρατό που δεν κάνει πολύ παρέα, Κάνατε μια περίοδο και μετά έχει το εντολή σε 15 χρόνια και ξαφνικά σου έρχεται. Τι γίνεται αυτό και έρχεται το προσκλητήριο. Ναι. Και αυτό είναι λίγο άσχετο. Συνήθω όσο απομακρύνεσαι χρονικά από την περίοδο ναι, τη ναι, ναι. συναναστροφή, τόσο μειώνεται η πιθανότητα να σε καλέσει βέβαια. Ή από τη δουλειά. Η πιθανότητα Λες να, να... πα ίσω. Σωστά. Εφόσον από σε καλέσει. Μακρινό συνάδελφο, δεν υπάρχει αυτή η έννοια, αλλά καταλαβαίνει. Να δουλεύει στο, στο γραφείο του πάνω ορόφου. Ναι. ναι. Έχ, έχω φίλο που είναι στην Πελοπόννησο που όταν. ήμασταν ε, μαζί φαντάρι. Αν με καλούσε στο γάμο το ένα χρόνο μετά το φανταρικό θα πήγαινα σίγουρα. Αν με καλέσει τώρα 15-20 χρόνια μετά, δεν θα κάνω μάλλον αυτόν τον κόπο. Μα εγώ το σκέφτομαι και θυμάμαι και από τη σχολή. Ε, Παραδείγματο χάρη σε γάμου και όταν τελειώνει η σχολή, που τα ζευγαράκια τη σχολή παντρεύουν, ναι, 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 ναι. που λε, τότε λε την ευρύτερη παρέα σε καλούνε. Μετά από τώρα δεν υπήρχε περίπτωση ούτε ένα εκατομμύριο. Θα ήταν ενό πέντε ότι δεν θα σε καλούν. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. ναι Πάντα, Πάντα είναι. Πάμε να μείνουμε στην περίπτωση του δεύτερου ξαδέρφου ή τη δεύτερη ξαδέρφη. Ωραία. Πώ θα αντιδράσω όταν παίρνει το προσκλητηρίο, Αμήχανα? Τι κάνουμε τώρα, μπλέξαμε. Να πάμε, είναι ευκαιρία να ξανα. Κάτσε. Πρώτα απ' όλα να, να, βάλουμε λίγο το γάμο να είναι το καλοκαίρι. Είναι καλύτερα το καλοκαίρι. Όχι, okay. okay. πόσο συγχαίρω με το γάμο το καλοκαίρι. ξέρεις ωραία, θα πούμε και το χειμώνα, και okay. σωστό αυτό. Αλλά α πούμε λίγο καλοκαίρι. Έρχεται το προσκλητήριο και σου πετάει το γάμο 25 Ιουλίου. Πω, wow, <laughs> μου το έκανε τώρα, ό,τι χειρότερο. Ναι, υπάρχει ένα θέμα. Πρώτα απ' όλα τι σκέφτεσαι. Κάτσε να δω τι έχω κανονίσει για τότε. Ναι. Δηλαδή, Σαββατοκύριακο να μην έχει κανονίσει τίποτα. Μπορεί να έχει κανονίσει μια συναυλία που έχει κλείσει τα ιστήρα ένα χρόνο πίσω. Καλή ώρα, ναι. Ναι. Μπορεί να έχει κανονίσει, υπάρχουν κάποιοι που βάζουν γάμο σε τελικό Ο Μουντιάλ mm -hmm. ή σε τελικό Champions League mm -hmm. για το Μάιο. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία λε και θα σου πούνε αυτοί. Ε, μα δεν βρίσκαμε εκκλησία το ένα το άλλο. Από την άλλη, και εσύ τι φταίει. Να θεωρήσουμε καλοκαίρι του μήνε Ιούλιο-Αύγουστο. Ε, ναι, εντάξει, ναι. και ο Ιούλιο πέφτει, αλλά ο Ιούλιο, Αύγουστο είναι. Ναι, Ιούλιο-Αύγουστο λέει 8 το πολύ να έχει 9 Σαββατοκύριακα. Ναι. Όλο το καλοκαίρι. Μην μου το ρημάζει με το γάμο. Σωστό και κάτι άλλο. Και μου πετά τον Αύγουστο. Τώρα ο άλλο υπολογίζει ότι δεν θα πα διακοπέ πουθενά και θα είσαι και θα περιμένει σαν, σαν του Νίτσα πάνω στα δέντρα να περάσει ναι. το, ο Μπρουζλι, <Συλί> πότε θα γίνει ο γάμο για να πα. Ναι, μην, μην δηλαδή το είναι άκυρο ρε, αυτό. Είναι άκυρο. άκυρο. Είναι άκυρο. Ναι. Ε, αλλά πε ότι. Πρώτα απ' όλα, αν για κάποιο λόγο έχει κανονίσει αυτό που λέμε με τη συναυλία, το λε. Του λέει ότι ξέρεις, δεν έχω πάει γιατί έχω κλείσει τα εισιτήρια πριν από ένα χρόνο. Πού να ξέρω εγώ ότι θα παντρευόσασταν μετά. Ε, ναι, δεν μπορεί να μην το πει. Αν έχει σκοπό να πα στην Αγγλία. Ή... Για να είμαι ειλικρινή, δεν θα το πω αυτό. Τι θα πει. Ε, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινή με του ναι. viewers που αυξάνονται κατά κάποιο φορά. <laughs> ε, τι θα έλεγα πρώτα απ' όλα για να του πω, όχι, έχω κανονίσει να πάω δεξιό στο χι συγκρότημα, δεν θα το έλεγα. Γιατί θα σου έλεγαν το ατίγια. Αφήνει το γάμο για πορνά. Δηλαδή, ο άλλο δεν το σκέφτεται ότι εσύ θέλει να δει αυτό το συγκρότημα και mm -hmm. το έχει κανονίσει πιο πριν. Και δεν λέω για το οικονομικό ότι έχει πάει το εισιτήριο και θα πάει όχι, καμένο. Δεν το, το θέλει να πα εκεί. Ναι ναι. ναι, ναι, ναι. Ή σου είπα, με τελικό γεγονό του. Mm -hmm. Το θέμα ποιο είναι ότι. Ε, Λέω ότι στην αρχή λέω, μάλλον θα πω ναι, οκ, okay, και μετά αφήνω μια-δύο μέρε και λέω ότι δυστυχώ κάτι έχω κανονίσει. Είναι χειρότερο, αλλά ναι. δεν θα μπορούσα να το πω απέσω αυτό. Κόλλησα COVID. Τώρα είναι μια δικαιολογία που, μπορεί, που στέκεται κιόλα. Ο COVID είναι δικαιολογία, αλλά είναι λίγο πολύ 2020 αυτό η δικαιολογία. Ε, ο άλλο ναι. θα πει ότι αν, το, το βρήκε εύκολα. Ναι. Το θέμα είναι να πει μια δικαιολογία. Που εδώ δεν είναι δικαιολογία. Εδώ έχει τη, την πραγματική αιτία και ντρέπε να την πει για να μην παρεξηγηθεί ο άλλο mm. που άλλου στέγε. Ναι. Σε, στην περίπτωση του δεύτερου ξαδέρφου που είπαμε, ναι. συνήθω δεν θα θε να πα αν δεν κάνει ειδικά παρέα και δεν έχει μεγαλώσει σε μια οικογενειακή οικοδομή που είστε όλη μέρα μαζί κτλ. Είναι δεδομένο ότι δεν θε να πα. Ναι. Δεδομένο, ε. Εντάξει. Είναι η δικαιολογία που θα βρει πέρα από το ότι αρρώστησα ή δεν μπορώ να φύγω από τη δουλειά. Έχει πει ποτέ ότι έχει μπει στη διαδικασία να πα τουλάχιστον στην εκκλησία. Και μετά να φύγει. Να μην πα στα εκλέντη, να μην πα στα υπόλοιπα τη Βραζιλία. το θέμα, είναι. Είναι να, να μην πα. Δηλαδή, αν πάω στο, στο πρώτο εμπίχρονο θα κάτσω και στο δεύτερο. Δηλαδή, το θέμα είναι να μην πα καν. Ε, Έχω πάει τύχει. Γάμο, σε γάμο ναι. και περίμενα απλά να, έρθ, να με δει ο γαμπρό στο προαύριο ναι. να το χαιρετήσω. Άι, contact και την κάνει. Και μετά έφυγα ναι. και, ε, και όταν μιλήσαμε μετά από μέρε, είπα ότι είχα να πάω και σε άλλο γάμο την ίδια μέρα. Εντάξει, Okay. Τίμιο. Έτσι, λοιπόν, αλλά τέλο πάντων. Εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να πάω και πήγα ξέρεις, λίγο από υποχρέωση. θα το σκεφτώ γιατί το έχω κάνει. Να βάλει κάποια χρήματα στο λογαριασμό και να μην πα καθόλου. Ναι, το, έχω... σε αυτό το γάμο το έκανα. Και εγώ το έκανα. Ναι. Δηλαδή, όχι στον ίδιο γάμο. Ναι, <laughs> <laughs> δε, αλλά ε, 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 έχω κάνει τέτοιο. Δηλαδή, λε ότι ξέρει, OK, να μην με πει και Θα βάλω OK, εντάξει, αλλά θα ευχαριστήσω και δεν θα πάω. Mm. Το ποσό, το ποσό που θα έβαζε, ποιο θα ήταν για να μην θεωρηθεί γύφτο. Τώρα εξαρτάται. Εξαρτάται από το και την πόσο κοντινά Ωραία, είναι. Δεν, ξέρεις... δεν είναι κοντινά και θα, θα βάλει το ελάχιστο ποσό. Μ, ξέρεις, δεν ε, Πάει 50-100. Εκεί. Mm. εκεί νομίζω. Σκέφτεσαι αναλογικά πόσο θα ξόδευε για ένα δώρο. Παλιά. Mm. Πόσο θα ξόδευε, Πάνω από 100 ευρώ. νομιζω Όχι, δεν νομίζω. Εντάξει, τώρα για αυτή την περίπτωση πάντα μιλάμε. Όχι, για αυτή την περίπτωση. Όχι, 100 νο, μπορεί να είναι και πολλά. Θεωρώ ένα πεντάρικο είναι το στάνταρ. Ε, Ακριβώ. Εγώ ε, ενδιάμεσα. Εξαρτάται από το. Ξέρεις, έτσι. από πολλά εξαρτάται. Αλλά... Το, το χαμηλότερο ε, ποσό που είχα στο γάμο μου ήταν 10 ευρώ. 10 ε, ευρώ. Πάρε ένα πιτόγυρο. Ε, πάρε 5 πιτόγυρα και εντάξει. <laughs> Μην δίνει τίποτα, ρε, Δηλαδή, μέσα στο χαμό 10 και ευρώ, πάρει φύ... μια πίτσα και ακόμα μια, μια δώρο. Ε, ναι. Εγώ είχα και φακελάκια πολλά με λεφτά. Κάποιοι ξέχασαν να βάλουν και το όνομά του. Εντελώ. Δεν mm. ah, ναι. με βάζει τίποτα και ποτέ δεν ξέρει. <laughs> ε, ή βάλει το και μη βάζει το όνομά σου. Δηλαδή χάσε το πλήθο. <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> τώρα το, το δεκάρι, όταν το είδα και εντωμεταξύ ο συγκεκριμένο φίλο είχε τη φήμη του Τσιγκούνι. Ε, ναι, και το επιβεβαίωσε. Και το επιβεβαίωσε. Ναι, ναι, φίλε. Κάνει τη ναι, ναι, διαφορά για ναι, ναι. την μέρα. Να πω, κοίταξε να δει, δεν είναι τελικά. Ή 10 κάτω για ξεκάρφωμα ναι, περισσότερο. Δηλαδή, ω εικόνα καλύτερα θα ήταν γι' αυτόν. Ναι. Επομένω, λέμε ότι, οκ, okay, τυχαίνει να μην έχουμε κανονίσει κάτι. Πρώτα απ' όλα, αυτό που είπα πριν, ότι το θεωρούμε δεδομένο ότι δεν θέλουμε να πάμε. Όχι, είναι λάθο. Εδώ που το πάμε στο ρετυρέ. Ρε. Δηλαδή, δεδομένο για μένα. Φαντάζομαι άλλοι μπορεί να πούνε ότι ή να περάσει μια φάση τη ζωή σου που να πει, ξέρει, γιατί όχι να μην πάω. Mm -hmm. Να πάω να γνωρίσω και το σώ, ή να πάω, καλά θα περάσω. Ναι. Γνωρίζω νέο κόσμο. Δηλαδή, μην το παίρνουμε δεδομένο αυτό. Παίζει ρόλο και αν είσαι ελεύθερο στη ζωή, αν είσαι πατρεμένο, αν είσαι δεσμευμένο. Η Πολύ... ψυχολογική κατάσταση, τι όρεξη έχει, πόσο κουρασμένος mm. κουρασμένο είσαι, αν δουλεύει ή όχι. Αυτό που λες, αν, κανείς διακ... αν δεν δουλεύει το καλοκαίρι και σκάει ένα γάμο και δεν έχει κανονίσει κάτι, το βλέπει και ω έξοδο. Mm -hmm. Έτσι, Έτσι, δηλαδή θα πάω, θα πιω, θα φάω, θα πέρασω καλά Λάχα. και θα γυρίσω. Okay. okay. Εξάλλου, αν δεν πάω πάει στο γάμο πεις... και πάω μόνο στο γλέντι, μπορώ. Ναι, και ξέρω ότι βάσει και ότι πιέσει πάνω από 10 ευρώ. Θα κάνει ναι, ποτέ. <laughs> ε, αν πα μόνο στο γκλέντι. Ε, δεν το έχω κάνει αυτό αλλά. Δεν θα ήθελα να το γλέντι. κάνω. Ναι, ξέρει τι γίνεται. Είναι αυτό, αλλά υπάρχει ένα θέμα. Πρώτα απ' όλα πηγαίνει. Λε ότι, οκ, okay, θα πάω στο γάμο. Πηγαίνει. Πρώτα είναι η εκκλησία. Υπάρχει mm. το θέμα ότι αν η εκκλησία, αν το γκλέντι γίνεται. Γιατί είναι τη μόδα τώρα, είναι, mm. γίνεται σε ένα κτήμα. Ναι, 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 ναι. Ναι. Και είναι το κλεισάκι και γίνεται και εκτός από το κλεισάκι ο γάμος και μετά περπατάς 50 μέτρα και ναι. είναι, το... είναι τα τραπέζια και τα καθίσματα. Αυτό είναι καλό γιατί δεν ξεπαρκάνεις, δεν μετακινείς, δεν ψάχνεις. Mm -hmm. Το θέμα είναι όταν απέχει η εκκλησία από το, από το γλέντι τι γίνεται. Ναι, εκεί πέρα συνήθω είναι είναι και το ενδιάμεσο στάδιο η εκκλησία. Πάμε να βγούμε φωτογραφίε στο ζευγάρι. Και μετά είναι το γλέντι. Οπότε έχει ένα κενό μπορεί να είναι και δύο και τρει ώρε. Mm. θα πα να κάτσει το. Ναι, με μου έχει τύχει τόσο, και τόσο. Τόσο πολύ. Ναι, ναι, ναι. Πολύ σπαστικό και αυτό με τι φωτογραφίε. Σωστά είναι αυτό που λε. Αλλά ξέρει, γιατί, γιατί η τελευταία γάμη που έχω πάει Ήτανε, είπαμε, είναι η εκκλησία ήταν στο ίδιο mm. χώρο με την κουλέντ, επομένως δεν είχες καθυστέρηση. Εσύ πήγαινε, αλλά έχει δίκιο, γιατί τώρα που το σκέφτομαι ότι το ζευγάρι είχε καθυστέρηση, Καθυστέρησε πάρα πολύ, να πει. Ναι, ναι, ναι. Να πει. Επομένως, πλέον δεν... γίνονται ναι. την επόμενη μέρα για φωτογραφίες. Ξαναντύνονται ναι. δηλαδή, ξαναβάφονται και πάνε μόνο για φωτογραφίε αυτό μου θυμίζει ταινία που είναι ναι. για το Lord of the Rings που του ξαναφώναξε ο Peter Jackson για δεύτερα γυρίσματα τώρα. Είναι ναι, ήταν λίγο. Είναι λίγο άκυρο. Ναι, ναι, ναι άκυρο, Πήγαμε κατευθείαν στην εκκλησία. Πήρε το προσκλητήριο. Ναι. Και αποφάσισε ότι θα πα. Ναι. Τι φορά. Ναι. Θα πα να αγοράσει. Οι κοπέλε συνήθω αγοράζουν ρούχα, ξέρει, μόνο για το event. Ναι. σε έχουν μια ντουλάπα γεμάτη. Όχι. Για να πάω. Για... Μόνο για το γάμο, όχι. Έχει ένα κουστούμι καλό. Οκ, mm. okay, καθαρό φυσικά. Και, το, και, να μείνει και πολλά χρόνια. Ξέρεις, να, είναι... Τάξη. να μην έχει τοπογραφηθεί σε όλου του γάμου με αυτό. Ε, ξέρεις, δεν με ενοχλεί αυτό. Για τον απλό το λόγο ότι. και σου είπε ότι. Θα... να μου πει είναι σόι. Ναι. καμιά φορά μπορεί. Ναι. αλλά δεν θα το προσέξει κανένα αυτό. Δεν είναι οι celebrities που τα φωτογραφιζουν mm -hmm. Αλλά απλώ. ξέρει, να μην είναι και εντελώ παροχημένο. Έχει δηλαδή. Δες στην, χάστη. στην τουλάπα σου που βλέπω εκεί αριστερά, έχει κάπου στην άκρη το κοστούμι του, των εκδηλώσεων. Ναι, ναι. Όχι του γα... το επίσημο, κατάλαβε. Ναι. Το οποίο χρησιμοποιεί που λε ένα καλό έντυμα, okay. ένα καλοκαιρινό κουστούμι. Για παράδειγμα, ένα χειμωνιάτικο. Ναι. Το αντίστοιχο που λε ότι είναι αξιοπρεπέ. Ναι. Όχι να προκαλέσει, όχι να είναι εντυπωσιακό, όχι να είναι, να είναι ένα τίμιο. Ναι, ναι. ναι. Έτσι. Αυτό. Ε, εγώ είμαι Εσύ? λίγο πιο χήμα. Δεν έχω επίσημο έντυμα. Έχω κάποιο. Επειδή δεν αυξομοιώνονται και τα κιλά μου και για πολλά χρόνια παραμένουν στα ίδια, Έχω δύο-τρία παντελόνια που τα θεωρώ τα καλά, α πούμε. Θα βάλω ένα από αυτά. Και έχω και καμιά δεκαριά που κάμισα που δεν φοράω συνήθω που κάμισα και την πάω ένα από εκεί. Ξέρει, έχει δίκιο. Παρ' εγώ το καλοκαίρι που λε τώρα που κάμισα το βάλει. Θα βάλει ένα καλό παντελόνι και τέτοιο. Δηλαδή, δημι... περισσότερο για το χειμώνα είναι. Το μόνο ναι. που μπορεί να διαφέρει είναι τα παπούτσια γιατί μπορεί να έχουν χαλάσει τα χρόνια. Ξέρει να έχω πάρει ένα άλλο ζευγάρι. Αλλά δεν μου έχει τύχει να πω πάω να ψωνιστώ για τον τάδε γάμο. Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Δεν θα πάω χήμα. Mm -hmm. Δηλαδή αυτό, γιατί έχω δει άτομα που πηγαίνουν και, και, το σκέφτεσαι πώ mm -hmm. έσκασε μου μούρι τώρα αυτό. Δηλαδή θα σεβαστώ όλο το, mm -hmm. το, το θέσμο, θε, ξέρεις, mm -hmm. δεν θα πάω όπω να είναι. Ξέρεις, δεν είναι μόνο για το σεβασμό έτσι, αλλά λε τώρα να πα και να σχολιάζει ο άλλο και να. Mm. -hmm. Κατάλαβε. Δηλαδή, δεν θέλω να προκαλώ με Να μην δηλαδή. είσαι ο περίεργο τη παρέα. Αυτό, ναι. αυτό, ναι, αυτό είναι. Yeah. Να είμαι όπω είναι οι άλλοι. Έτσι. δίνεσαι ε, και πα. Επομένω, πάμε εκκλησία. Ναι. Mm -hmm ε, συνήθω δεν κρατάει πολύ τελετή. Επειδή όχι να σε δει το ζευγάρι, ότι είσαι στην εκκλησία. Πα ε... και κοιτάει συνήθω κάπου από πίσω να σε δει, είτε περιμένω περιμένει ο γαμπρό στι κάλε, είτε μέσα στην εκκλησία. Ξέρει τι είναι άβολο, μου έχει τύχει κάποια φορά, μου έχει τύχει πιο παλιά. Ξέρεις, να μην είναι καλεσμένοι όλοι στο τραπέζι από αυτού που είναι στην εκκλησία. Mm. Κακό δεν είναι αυτό. Καρτάτε. Όχι, θα σου πω πώ το καταλαβαίνει. Ε, ότι αν χαιρετάνε την εκκλησία, όταν είναι καλισμένοι όλοι, λέει ναι. ότι θα χαιρετήσουν στο τραπέζι. Όταν βλέπει να χαιρετάνε και στην εκκλησία, καμιά φορά το βλέπει αυτό. έτσι. Ναι. Σπάνιο βέβαια τώρα που το έκανε. Και πιο παλιά ήταν. Το δικό ναι. μου. Ναι. Χαιρέτησαν λογικά όσοι ήταν. Δεν θυμάμαι αν, είχα, αν είχε βγάλει ανακοίνωση από πα να λέει ότι όσοι θα ακολουθήσετε το ζευγάρι μετά στο κέντρο, ξέρω εγώ, δεν χρειάζεται να χαιρετήσετε τώρα. Αλλά εμεί είχαμε κάνει κάτι ιδιαίτερο. Ήμασταν μόνο νεολαία στο κέντρο. Ναι. Και οι μεγάλοι, οι γονεί, κανόνισαν ποιου θέλουν να πάρουν και πήγανε αλλού και φάγανε. Δεν περάσαμε εμεί καθόλου από εκεί. Αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Ναι, εμεί είχαμε πάει κλείσει αυτό. ένα beach bar και ήμασταν μόνο νεολαία. Οκ. Okay. Αλλά και πάλι, ναι, είναι άβολο αυτό. Δηλαδή, άβολο το να μην ναι. έχει καλέσει κάποιου. Αλλά ξέρει τι ναι. γίνεται. Είχαμε μπει και στο τρυπάκι να λέει, ξέρω εγώ, ο πατέρα μου. Δεν γίνεται να μην καλέσω αυτόν τον φίλο μου, δεν γίνεται να μην καλέσω εκείνο. Μαζέψαμε χίλια ε. άτομα. Πού να του ε. καλέσω ναι, ανε... Ναι, ναι, ναι. μετά. Όχι, όχι, ανεβαίνει πολύ ο αριθμό μετά έτσι. Ανεβαίνει πάρα πολύ. Και δεν θέλανε και... και όλοι, φαντάζομαι και όλοι, ξέρει να έρθουν στο γάμο και μετά στο τραπέζι. Με δηλαδή και ε. πολλοί καλεσμένοι έρχονται από υποχρέωση. Και... σωστό είναι. Και ένα ποσοστό αυτό που λέει όποιο θέλει να προφανώ αυτοί δεν θέλουν να πάνε μετά. Ναι. Ισχύει αυτό. Άρα, αλλά ε, το αν θέλω να με δει το ζευγάρι, ε, θέλω αν δεν θα πάω μετά. Ναι. Οκ. Okay. λογικό. Θα χαιρετήσω κιόλα. Ναι. Δηλαδή, το να πάω και να μην του χαιρετήσω και να μην κάνω γιατί πήγατε στο κάτω-κάτω. Εγώ δεν χαιρέτησα στο γάμο που σου είπα νωρίτερα. Απλά ναι. πήγα και έπεισα του κολλητού που θα πήγαιναμε μετά στο τραπέζι. Μιλήσαμε, του είπα ότι έχω μετά να πάω σε ένα γάμο κτλ. κτλ. Ναι. Ώστε να μπορεί να το επιβεβαιώσει όταν θα του πω εγώ ότι πήγα την αίρεση. Είχε έρθει ο πάνω στο γάμο. Απλά μετά έφυγε. Α. Αρκεί να σε τραβήξει το βίντεο. Αυτό, ναι. Το ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Θα θα δηλαδή, ένα δυο να πέρα και τέλειωσε. Περιτούσα, ναι. ναι. Αλλά όχι, εγώ θα χαιρετούσα, να σου πω. Θα Λες, Αφού Δεν... έφτασα που έφτασε τώρα. Δεν άντεχα ούτε μέχρι αυτό το σημείο. Ήταν και κοντά στο σπίτι μου η Εκκλησία. Ναι. Και λέω: Ελά, πάμε, πάμε να φύγει η υποχρέωση. Και όσο λιγότερο, τόσο το καλύτερο. Ωραία. Σε ένα τυ... κλασικό γάμο πέσω ότι τελειώνει η Εκκλησία, οκ. Okay. Mm -hmm και μετά πηγαίνει κατευθείαν. Συνήθω κατευθείαν πηγαίνει στο τραπέζι. Το τραπέζι. Ναι. Πού κάθεσαι. Πρώτα απ' όλα ε, πηγαίνει λίστα. Ναι. Ξέρεις, η λίστα σε ποιο τραπέζι να πω σε είσαι. το όνομα και να μου πούν σε ποιο τραπέζι είμαι και ξεκινάει σε το πρώτο άγχος. Σε πολύ πίσω. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Καθό... Πολύ το κοιτάνε αυτό, ε. Mm. Όχι, θα με ενδιαφέρει να είμαι δίπλα στις ας πούμε, λόγω μυρωδιάς. Μόνο αυτό. Ε, καλά, εντάξει. Όχι, λέω σε αυτό που λες ότι α, να μου ότι ναι, και... είναι. Δεύτερο ξάδερφο. Δεν είναι στην αυλία τώρα, εντάξει. Και τρίτη και αρχίδα, εντάξει. Νομίζω μεγαλύτερη ηλικία τα κοιτάνε αυτά ε. που λέει άμα ναι, σε έβαλε ναι. πίσω πίσω. Γιατί θεωρούν ε... ότι όσο πιο κοντά είσαι, τόσο μεγαλύτερη εκτίμηση χέρει. Ναι, κάπω έτσι είναι ο κύκλο. Δηλαδή όσο πιο, πιο κοντά στο τραπέζι ξέρεις, στο... των γονιών και όλα αυτά και του το... ζευγαριού, αλλά και στην πίστα. Mm -hmm. Που θα πούμε μετά για την πίστα. Άρα, κάθεσαι σε μια απόσταση ναι. Ξύλο μακριά. Το πρώτο άγχο ξεκινάει. Με ποιο είμαι το τραπέζι. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Και είναι, ξέρεις, αυτό, είναι, αυτό είναι καθοριστικός παράγοντας για το πώς θα περάσουμε στο γάμο. Ε. Mm. Καθοριστικός. Το με ποιους κάθεσαι. Επειδή είναι δεύτερος ξάδερφος και δεν έχουμε λογικά κοινού γνωστού. Το mm. πιθανότερο ηλικιακά είναι να με βάλει να καθίσω με την παρέα του. Την οποία παρέα του δεν ξέρω. Είναι ένα θέμα σωστά γιατί ε, ότι πηγαίνει με βάση τη, την ηλικία Συνήθω, ναι. ναι, μέχρι στιγμή με βάση την ηλικία και Ο όχι την οικογένεια. Όχι η ηλικία, αλλά και επάγγελμα. Mm. Θες αυτό που λέει. Οι oh. γιατροί από η η αδρή εκεί, οι χώροι από δική δική. εκεί, οι λογιστέ εκεί. αυτό. Κοίτα, με την ηλικία έχει μια βάση. Mm. Κοίτα, ηλικία έχει, ότι εντάξει, η ηλικία έχει, mm. Κοίτα, ηλικία έχει mm. κοινά γνωρίσματα, έχει ναι. κοινά βιώματα, ναι, πες, ναι, ναι. κάτι έχει να πει. Τώρα, το επάγγελμα είναι. Πώ να το πω, Έτσι. Μα σε γάμο και θα μιλά πάλι για το επάγγελμα. Έλα μου, δε, Αυτό Μου φαίνεται πολύ βλακιά. αυτό. Και συνηθίζεται, μην νομίζει. Ναι. Μου, μου έχει τύχει λίγο αυτό. Ε, δεν Αλλά νομίζει. αυτό που, αυτό που λες ότι δεν ξέρει του φίλου του, αφού έχει χαθεί έτσι, είναι και αυτό μια παγίδα του. Ναι. Α ναι. κάτσε, γεια σα, γεια σα. Ε, Λένε τα ονόματά του, δεν θυμάσαι κανένα. Γιατί μόλι τι γνώρισε. Το ζευγάρι. Προς, δηλαδή, λες, Λέει αυτό είναι ελεύθερο. Θα ναι. τον βάλω να κάτσει και να έχει και μια ελεύθερη στο. Ούτε καν. Δεν το υπολογίζει καθόλου. Έχει τόσο άγχο το ζευγάρι πριν το γάμο και τόσα που πράγματα το να υπολογίσει. Που του μοιάζει είναι, είναι αν θα ζήσει στο Wedding Grassher, σου. Ε. Yeah. Ναι. Άσαι που δεν μου έχει τύχει και κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι να έχει κάποιο γνωστό να μου πει ότι πήγα στον τάδε γάμο και γνώρισα εκεί την κοπέλα μου, α πούμε. Δεν σου έχουν πει όπω λέγανε ιστορίε από το χωριό. Εγώ στο χωριό πήγα και είχα. Όχι, τα δηλαδή, ιστορίε από το χωριό είναι πάντα περισσότερε. Είναι, ναι. δεν σε, γάμο, σε γάμο, είπαμε το γάμο Μπελάδες δεν σου έχει τύχει αυτό. Όχι, όχι, όχι. Ποτέ. Ναι. Και εμένα και θεωρώ λίγο ότι είναι ένα μύθο. σω στην Αμερική είναι διαφορετικά. Α, τι τι πιστεύει. Ναι, γιατί είναι χρόνια στο κουρμπέτι αυτό τη οργάνωση ενό γάμου και κοιτάνε νομίζω και τι λεπτομέρειε. Ναι. Αλλά τα κοιτάνε και αυτά. Τα ε, κοιτάνε πιστεύω, ναι. ναι. Εδώ πέρα πρέπει να φτάσει σε σημείο ψύχωση το ζευγάρι για να αρχίσει να βλέπει ποιο είναι ελεύθερο, ποια είναι ελεύθερη να καθίσουν μαζί. Και τι σε νοιάζει τώρα, άμα θέλουν να. Όχι, μα δεν σου λέω ότι είναι. Ναι, ναι και να σου πω ότι. Ψιλο... Όχι, και ηλίθιο είναι όλο αυτό. Ναι. Αλλά έχει δίκιο ότι το ζευγάρι. Βασικά, νομίζω ότι το ζευγάρι είναι το μόνο που θέλει να τελειώσει όλο αυτό, ε. Πιστεύω. Ναι. 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 Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ναι, θα πάμε να διασκεδάσουμε το γάμο μα. Θέλει ναι. να τελειώσει και να φύγει το ταξίδι του μέλη του, αν υπάρχει. Το γραμμάτι ναι. του. Άρα, κάθεσαι στο τραπέζι. Ε, εδώ είναι στην αρχή άβολε συζητήσει, τα κλασικά για τον mm. καιρό, για το ένα το άλλο. Ε, mm. έχει καύσωνα να ξαναδείτε το, το επεισόδιο του καύσωνα. Πέμπτη χρονομηχανή ήταν ο καύσουρο, πέμπτη. νομίζω πέμπτη. Ναι, 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 να το φτάσουμε στο ρετυρέ. Στο ρετυρέ, στο χιλιάρικο δηλαδή σε προβολέ και κάπου εκεί και τι ακροάσει. Ναι. Τώρα, άβολε συζητήσει στην αρχή. Και είναι αυτό που λέει να σπάσει ο πάγο. Ναι, από πού γνωρίζει το ζευγάρι, ξέρεις, από ποια πλευρά είσαι του γαμπρού ή τη νύφη. Ναι, ναι. Ε, α, ε, δεν το είπαμε αυτό σωστά. Mm. Του γαμπρού ή τη νύφη. Γιατί όταν μπαίνει, σε ρωτάνε ναι. για, από τη μεριά του γαμπρού ή από τη μεριά τη νύφη, γιατί το έχουν μάλλον στη μέση χωρισμένο. Από εκεί θα πάνε οι γνωστοί του γαπρού, από εκεί τη νύφη. Βλακία ε, δεν είναι αυτό. Ο σκοπό δεν είναι να ενοχλούνται. Να ενοχλούνται. Κάτι σε αυτό. Ναι. Mm. Δηλαδή, α, από τη στιγμή που ο σκοπό είναι να γνωριστούν τα δύο, οι δύο οικογένειε mm. ουσιαστικά οι ευρύτερε, τι βάζει τον διαχωρισμό. Από την πρώτη στιγμή να είναι ανακατεμένο αυτό. Θα έχει νόημα για ένα γάμο στην Κρήτη, σαν αυτό που πηγαίνει στο γραφάκι α πούμε, ο φίλος, και πλακώνονται <συσκάς> στο ξύλο, να είναι χωρισμένα ήδη τα στρατόπεδα. <συσκάς> α, ναι. Και λε, εκεί είναι σαν να παίζει χκάκι. <συσκάς> 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 δηλαδή, όταν έχει του αξιωματικού και τη βασίλισσα και όλα αυτά, θέλει του δικού σου, δεν θέλει του αντιπάλου στην περιοχή σου. Ναι, άρα μπορούμε να πούμε ότι γεωγραφικά μπορεί να στέκει σε κάποιε περιοχέ αυτό ο διαχωρισμό από την αρχή. Ναι, όπω και αυτό που λέμε τώρα, που είπε για την Κρήτη, ισχύει ότι ανάλογα με την περιοχή που πας, βλέπει διαφορετικέ παραδόσεις στο γάμο. Mm -hmm. Βέβαια, κυρίω στη μουσική μετά. Στην Κρήτη έχει διαφορά όταν πάει ένα καλεσμένο από την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν έχω πάει στην Κρήτη σε γάμο. Έτσι. Αλλά θεωρώ ότι θα υπάρχουν διαφορετικέ συνήθειε. Ναι. να μα πούνε οι κριτικοί στα σχόλια κάτω αν κάτι συμβαίνει διαφορετικό. Ναι, φυσικά. Ε, κάθισε στο τραπέζι, ξεκίνησε η πρώτη γνωριμία και τι, με τι ασχολείσαι. Τα... Με τι ασχολείσαι, πώ γνώρισε το ζευγαρι mm -hmm. που έχει να το δείξει στα μετά, μηνια. Σιωπή. Μετά σχολιάζει τη μουσική που παίζει και mm -hmm. ειναι Θα, θα μιλήσουμε και για τη μουσική στου γάμου, ε. Ναι, θα μιλήσουμε. Όπω επίση θα μιλήσουμε για τα ψεύτικα σχόλια του τύπου ότι είναι όλα ωραία ναι. Αλλά την επόμενη μέρα στου καφέδε πέφτει το θάψιμο τη Αρκούδα. Και πόσο εντυπωσιακό ήταν και πόσο ωραίο ήταν, που τελικά, Ξέρεις, ακόμα και αυτά με τι φωτιέ, με... η είσοδο του ζευγαριού, ναι. κλασική στιγμή ναι. στο... σε ένα γάμο. Κλασική ξέρει. καλτ στιγμή, νομίζω, είναι από τι πιο καλτ στιγμέ που, που ζει κάποιο γενικά στη ζωή του. Ναι, είναι κάτι, ξέρει, γιατί, γιατί πλέον δεν σε εντυπωσιάζει τίποτα. Α. Δηλαδή αυτό να δει φωτιέ, να δει ό,τι και να δει. Αυτά έχει δει πάλι. Το ζευγάρι νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή συμβαίνει μια υπερπαραγωγή. Ναι. Που δεν είναι όμω. Δηλαδή νομίζω ότι μετά το βλέπουν στο βίντεο και. Όπω λένε, η κίτσερ, παιδί μου, ήταν αυτό που κάναμε. Εντάξει. Αλλά το ναι. κάνουν όλοι. Ναι, το ζευγάρι πιστεύει ότι βλέπει ότι γυρίζει ταινία ο Τζέμισι Κάμερον ναι, ενώ ναι, ναι, ναι. γυρίζει ο τη <laughs> Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή τα έχει ξαναδεί αυτά. Δεν είναι ότι τα βλέπει πρώτη φορά. Mm -hmm. Άντε την πρώτη φορά που το είδε, εντυπωσιάστηκε με τι φωτιέ και τα πυροτεχνήματα. Μετά. Επίση πηγαίνουν και χορεύουν κάτι και συνήθω δεν θα χορέψουν κάτι, ξέρει, stand by me και τα κλασικά. Θα το παίξουν και εναλλακτική. Ναι. Κατάλαβε. δηλαδή θα σου πετάξουνε, πετάξουν, ξέρει, κανένα. Μια φουρέιρα. Ό,τι είχε heavy metal μπορεί να σου βάλει, ό,τι θέλει. Δηλαδή ακόμα και αυτά δεν, σε εντυπωσιάζουν πια. Ναι, δεν σε εντυπωσιάζουν. Κάποια στιγμή γίνονται και αστεία τώρα όλα αυτά. Ιστορία του Κρίτζινγκ. Θε ότι έχει και ζευγάρια που πηγαίνουν και κάνουν μαθήματα χορού για αυτή τη στιγμή. Ναι, συνεχίζεται και υπάρχει αυτό. Βέβαια. Βέβαια, ναι. Ειδικά όταν χορεύουν κάτι σε βάλς, ας πούμε, πηγαίνουν και μαθαίνουν τα βήματα. Χαζό δεν είναι. Εντελώς. Ναι. Είναι χαζό και δεν το λέω μόνο οικονομικά, ξέρεις, αλλά υπάρχει λόγος τώρα. Όχι. Δεν Για δύο λεπτά. Δεν και μην κάνεις και τίποτα στην τελική Ακριβώ, δηλαδή δεν είναι τα δύο λεπτά που λε ότι κάνει το πρόγραμμα στου Ολυμπιακού Αγώνε mm. και όλη η πορεία εξαρτάται και μετά σε τέσσερα χρόνια πάλι. Ε, μετά ακολουθεί η στιγμή. Α, καλά, υπάρχει το projector με τι φωτογραφίε πάντα τώρα. Πώ γνωρίστηκε το ζευγάρι και μέχρι τη στιγμή που παντρεύτηκε. Ναι, και από κοινέ διακοπέ που έχουν πάει. Είναι είναι το μόνο κομμάτι που βλέπω όταν πηγαίνω σε τέτοιε εκδηλώσει. Δηλαδή αυτό θα mm. κάτσω να το χαζέψω έτσι, γιατί είναι κάτι ενδιαφέρον γιατί βαριέμαι να κάνω οτιδήποτε άλλο εκείνη τη στιγμή. Αυτό. Και λε, μην πέσει συνέχεια με το κινητό σου. Μπράβο. Γιατί όταν σταματήσει να μιλά με την άσχετη παρέα που δεν ήθελε να κάτσει, θα γυρίσει την εύκολη λύση που είναι το κινητό. Ε, στάνταρ αυτό. Θα σερφάρει, θα μιλήσει, θα κάνει. Μέχρι ε... ποια είναι η άλλη κομβική στιγμή... στιγμή, το φαγητό. Πριν πάμε στο φαγητό, έχουμε το κόψιμο τη τούρτα του ζευγαριού. Κάτσε λίγο, είναι, το... είναι πριν. Ναι, τότε πώ μου φέρουν. Α, εντάξει, μπορεί να έχει κάτι ορεκτικό. Ναι, Όχι, πριν, ναι, φέρνουν τα ορεκτικά και τα λοιπά. Τα ορεκτικά είναι πρώτα. Και ναι. κάπου πριν καθίσει το ζευγάρι, κόβει την τούρτα. Η τούρτα, έχουν ναι. τα, χαζά με του κουμπάρου, χιαστεί τα ποτήρια για να πιούνε. Mm. Να κεράσει, yeah. να ταΐσει μάλλον η νύπη γαμπρό και γαμπρό στη Με μήθη, τα χέρια τα που διασταυρώνονται και όλα αυτά. Και κάθομαι yeah. στο τραπέζι και τα βλέπω όλα αυτά έτσι με ένα βαρεμένο ύφο. Και λέω πάλι τα ίδια, ρε φιλάντε, τελειώνεται. Ναι, yeah. Σωστό είναι αυτό. Γιατί ε, το θέμα μα είναι ο καλεσμένο, ε. μην μπερδευτούμε με τον γαμπρό και την ύφη. Ναι, ναι, ναι. Είναι ότι λες ότι αυτό. Α, το η τούρτα. Ναι, οκ, okay. και μετά θα έρθει το φαγητό. Ε. Θα έρθει το φαγητό, και μετά την τούρτα ξεκινάει ο πρώτο χώρο του ζευγαριού που θα είναι κάποιο παραδοσιακό με τσίτα τα ηχεία. Ναι. Και θα χορεύουν Ξέρω... και θα υποτίθεται θα ξεσηκώσουν και τον κόσμο να πάει να χορέψει την πίστα. Μα είναι φοβερό ότι τι περισσότερε φορέ το πέρασμα από το ένα είδο μουσική στο άλλο, ναι. στην αρχή παίζει έντεχνα. Παίζει, ξέρει, ναι, 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 λίγο ναι, ναι. λάγο μουσική, και μετά πάρε μετά το. Σου... Και μετά σου βαράει τα κλαρίνα απότομα. Δε, δε, δεν υπάρχει γέφυρα. <laughs> να πει ότι Βάλει, υπάρχουν κάποια στάνταρ κομμάτια που κάνουν το, τη γέφυρα ξέρεις, που είναι, είναι έντεχνο, εναλλακτικό, λαϊκό, mm -hmm. like, oh, ναι, μοτέρνο-λάϊκό. Ναι, ναι, like. ναι. Ούτε αυτά τα βάζουμε. Όχι. Και συνήθω είναι playlist. Δηλαδή, ξέρει, δεν είναι. Έχει και dj. Πιο παλιά ήταν και στη μόδα dj, ναι, ναι, ναι μου Έχω... έχει Έχω... 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 και ζωντανή μουσική. Mm. Αλλά ζωντανή μουσική για μετά. Ναι. Mm. Δεν θα σου παίξει το έντεχνο ζωντανά. Εμεί είχαμε DJ, mm. αλλά σου είπα σε beach bar μόνο νεολαία. Είχαμε yeah. DJ και από μία ώρα και μετά είχαμε live rock band. Ξε... Α, ωραίο αυτό. Είναι πολύ εναλλακτικό. Ωραίο. Ξέρεις τι γίνεται, ότι σε κλασικό γάμο που είναι, ξέρει και, το... και μεγαλύτερη ηλικία, mm θέλουν να παίξουν ένα ξέρεις, κομμάτι ανάλογα με την καταγωγή του, του ένα γαμπρού. Να τα να τα κριτικά, να τα επιρρότητα. ναι, άρα αυτό, ξέρεις, αυτό που λες ότι είναι μόνο ξέρεις, νεολαία, εντάξει, η νεολαία έχει λιγότερε επιλογέ mm. συγκεκριμένε. Okay. Εκεί είναι το ότι, ότι θα πρέπει να παίξει και κριτικά, να παίξει και το ένα και το άλλο. Εκεί είναι το θέμα. Ναι. Και ο καλεσμένο, αν χορεύει, να το διασκεδάσει. Mm. Δηλαδή υπάρχει mm. ο καλεσμένο που χορεύει του αρέσει αυτό το πράγμα και θα περάσει σίγουρα καλά σε ένα γάμο γιατί θα γιώσει το χορό. Ναι. Εσύ τι καλεσμένο είσαι, από αυτού που χορεύουν ή από αυτού που κρύβονται. Το, το, το πηδήξαμε το φαγητό. Δεν θα φαμε. Α, ναι, ναι. δεν θα φαμε. Μυστικό αρκούδι δεν χορεύει. Ναι, πάμε ναι. στο φαγητό. Ναι, το φαγητό, α πούμε πρώτα. Ε. Φαγητό, μπουφέ, κατά κανόνα. Προτιμώ μπουφέ. Εντάξει, Αλλά, έχει και ειδική να σερβίρουν, ναι. ναι. Αλλά ντρέπομαι να πάω να πάρω από το μπουφέ. Ξέρει κάτι, ντρέπομαι. Δεν θα πάω πρώτο και συνήθω είναι ένα τραπέζι, βέβαια. Δεν είναι. Όχι, Ναι, ναι με τη σειρά τα τραπέζια, Ναι. Δεν είναι συναυλίε που ξαφνικά είσαι στη σειρά και μετά γίνεται. Ναι, ναι, ναι. 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 Ε, Πα με το τραπέζι. Εκεί έχω ένα θέμα ότι δεν ξέρω να τρώσω σε μπουφέ. Δηλαδή, το, ξέρω το σωστό ποιο είναι. Το σωστό είναι ότι. Δεν σημαίνει ότι επειδή πέρασε από το ένα πιάτο θα το βάλει κι αυτό. Δηλαδή mm -hmm. έχει ψάρι, θα το βάλω ψάρι. Έχει κοτόπουλο, θα βάλω κοτόπουλο. Δηλαδή καταλαβαίνει ότι αυτό ο αχταγμά γευστικά δεν κολλάει πουθενά. Ταιριάζουμε γιατί θα σου έλεγα ότι κάθε φορά που έχω μπουφέ, δεν τρώω. Δεν τρώω δέχω καλά. Φτέλω. Δεν τρώω καλά, ναι. Όχι, εγώ δεν έχω να. Και δεν κοστέλω, ναι. Δηλαδή ενώ βλέπει το πιάτο και είναι γεμάτο, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι γεμάτο έφω <laughs> γιατί... Εγώ... γιατί είναι αυτό. Το... Ο συνδυασμό γεύσεων που δεν κάνω. Εγώ φεύγω και μου λέει η γυναίκα μου: ε, Αυτά θα φάσει σε σιγουρό. Ε, είναι άδεια το πιάτο σου. Ε, Γιατί ντρέπομαι. Ναι. Όχι, εγώ σου λέω ότι ντρέπομαι και λέω ότι ξέρει. Όπω θα σε ένα εστιατόριο mm -hmm. αυτό, ξέρει, υπάρχουν τα φαγητά που μπορεί να τα βρει αυτά στο. Ναι, ούτε, ναι, ναι. Αλλά δεν μπορώ να κάνω να περάσω την πίστα ουσιαστικά με το συγκεκριμένο πιάτο και να Να, να φύσω, πηγαίνεις ξέρω... πηγαίνει αυτό τραπέζι σου, με το πιάτο. Ναι, είναι. Ναι, ναι. Ε... Τα, φά, και το κλασικό είναι στη σαλάτα. Δηλαδή, μια σαλάτα να βάζει. Ναι. Είναι ανάγκη να βάλει πέντε σαλάτε. Πέντε σε ένα πιάτο, ναι. ναι. Ή με το διπλό πιάτο. Είναι και αυτό. Α που μπερδεύω ποιο πιάτο είναι το μεγάλο, το μικρό και όλα αυτά. Μου έχει τύχει να βάλω στο μικρό να προσπαθήσω να το. <laughs> να, να βάλει το μικρό. Ο τη πίζα, έτσι για να φάω. <laughs> ε, και, και φτάνουμε. Α, το φαγητό είναι και άλλο θέμα. Λε ότι βάζει με προοπτική να ξαναβάλει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ ντρέπομαι να πάω στο πουφένα και μίσο μία φορά, όχι να πάω δεύτερη. Άρα, δηλαδή δεν το έχει. Λε αντί, όχι έλος, στο πανητή. Όχι, όχι, τέλο. Αν ξαναπάει κάποιο και βάλει. Ε, μπορεί λίγο να αποφαίρε μου και εμένα ένα κομμαντάκι. Ε, Κι ε, με το πέζω έτσι. Δηλαδή και εγώ ντρέπομαι αυτό, ναι, ξεκάθαρα. Ναι. Α, ε, άμα πάει βέβαια όλο το τραπέζι, και αυτό ξέρει πότε γινόταν, γινόταν ευθυντικά τώρα. Mm. Όταν πηγαίνουν όλοι, βάζουν του, ε, λε το τραπέζι, βάζει μαζί. Αλλά το να πα πρώτο να ξαναβάλει με τίποτα. Όχι. Δεν παίζει και εμένα με τίποτα. Θα μείνω νηστικός. Ε, Γλυκά θα πας να βάλεις και θα φέρεις και για το... Ξέρεις, θα πάει για το... η γυναίκα μου και θα φέρει και ναι. για μένα. Ναι, θα φέρει και κάτι κοινά γλυκά για το τραπέζι, όχι. Όχι. Δηλαδή τσάμπα νικέρα. Ειδικά αν καθόμαστε και με ξένους που δεν τους πουτε ούτε που με νοιάζει αλλά δεν, δεν του ξέρει, αλλά έχει πολύ ωραία. Πάρα και τα λεφτά που δεν παίρνει και κανένα νόμο. Το, του λέω το, ότι το κάνουν αυτό. Και ξέρω ότι βάζουν έτσι. <συστά> ναι. Όχι, δεν θέλω ούτε να μου βάλουν ούτε να του βάλουν. Σε τι μου αρέσει το καλοκαίρι που βάζουν και παγωτάκια. Ναι, παγωτίνια. Αυτά, πα, παγωτίνια. Παγωτίνια, και. ναι. ναι. Ε, Είδε δέκα με για τα παγωτάκια και δεν τη μιλάω σωστά. <συστά> ε, πολλοί γάμοι έχουν και κάποιε ψευτοατραξιών. Πάμε σε άλλο θέμα. Φωτογραφίε και Α, τέτοια. Ναι, έχω πάει σε τέτοιο γάμο. Σε ένα ξάδερφό μου, πρώτο ξάδερφο όμω, ότι πήγαμε για διάθεση. Είχε και διάφορα αξεσουάρ που φορούσαν με καπέλα, μεγάλα γυαλιά. Κλασικό είναι από του διοργανωτέ γάμων αυτό και το κάνω. Έχω πάει σε δύο τέτοιου γάμου mm. που έχει τέτοιο. Ναι, ναι, καλό είναι. Δεν είναι άσχημο. είναι γιατί είναι ωραίο. Γιατί ακόμα έχω στο ψυγείο με το μαγνητάκι τη φωτογραφία από εκείνο το γάμο. Ε, μου βγάλανε ναι. μια λωρίδα έτσι σαν φιλμ και ακόμα είναι εκεί πέρα. Είναι κάτι που έμεινε δηλαδή κολλήσει το παίρνουμε. Είναι μπουμπουνιέρε ή μπομπονιέρε. Μπομπονιέρε είναι νομίζω. Αλλά μπουμπουνιέρε το λέγαμε από παιδιά. Α, ε, ναι, ε, ναι. Παίρνουμε σε γάμου. Μετά είναι κουφέτα. Έχει εννοείται. Ναι, ναι, Τα έχω μπερδέψει, βέβαια, για τη βάφτιση μπορεί να αναφερθούμε λίγο μετά, αλλά... Ναι, παίρνουμε, όχι, πέρνουμε. Αυτό, που να, να, να σου μείνει και κάτι από αυτό. Δεν mm. Έχει νόημα. Να, θυμάσαι ότι πήγα σε αυτό το γάμο. Ε. Ναι. Ναι. το προσκλητήριο δεν το κρατάς. Θα το πετάξεις γι' αυτό και ε, το ίσω είναι το μεγαλύτερο πέταμα χρημάτων άδικα το να ψάχνει ένα μήνα να αποφασίσεις τι προσκλητήριο θα κάνει. Ναι. Και ουσιαστικά ο καλεσμένο την ίδια μέρα να το πετάει. Ναι, ξέρει και καμιά φορά όταν είναι και φιλικό το ζευγάρι που παντρεύεται ε, και σου λέει Δεν είναι πολύ ωραίο προσκλητήριο αυτό. Και τι να του πει τώρα, τι το κάνει η ματαιότητα. Βέβαια, <laughs> μου είχε φύγει <laughs> το άλλο άκρο να μου φέρουν σχεδόν ε, σε κόλλα α4 κομμένο ε, τετράγωνο με ψαλίδι Mm. Και χειρόγραφο ότι παντρευόμαστε τάδε του μήνα στην τάδε εκκλησία. Είσαι αχλαμπάρει τώρα. Αυτό ναι. είναι εντάξει. Δηλαδή πολύ γύφτια. Όχι, αυτό το Εκεί μην μη το κάνει καθόλου. Μη το κάνεις καθόλου. Δηλαδή. Κάνε ένα πολύ απλό φίλε και δεν χρειάζεται <σχει> ούτε φάκελο ούτε τίποτα αλλά να είναι ένα τυπωμένο. Όχι. Δηλαδή, ναι, ναι. Ο... Βλέπει όλα αυτά είναι η χρυσή τομή. Δεν θέλει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ναι. ναι. Αν πάρει ένα <σχει> κακό προσκλητήριο σαν αυτό δεν σε προδιαθέτει ότι θα πα σε έναν αντίστοιχα τηνκούνικο γάμο έτσι μίζερο. Είναι σε γάμο αρπαχτή θα πας. Αυτό μου βγάζει, ναι. ναι. Αλλά και το μίζερο, ναι. Σωστό. Μου το βγάζει. Ενώ αν είναι υπερπαραγωγή το προσκλητήριο, επειδή θα έχουν ξοδέψει 2 ευρώ ας πούμε, για το προσκλητήριο, λογικά θα έχουν ξοδέψει αντίστοιχα χρήματα και για τα υπόλοιπα. Αντίστοιχα. Όταν, όταν δεν ενδιαφέρει καθόλου, όταν είσαι τέτοιο φά φάση, όλο το η λογική είναι το, το, να τελειώσει mm -hmm. με όλη τη διαδικασία. Επομένω, ξέρει ότι και εσύ δεν θα περάσει καθόλου καλά από αυτό. Mm -hmm. Επομένω, έχει φάει φά, έχεις τα γλυκά. Την τούρτα δεν, δεν νομίζω να την δοκιμάσει κανένα. Όχι, και πάντα ξέρει είναι μέτρια η τούρτα σε αυτέ τι περιπτώσει. Ναι, ψηλό, αδιάφορη είναι και όσε φορέ έχω δοκιμάσει. Σαν τούρτα yeah. που θα κάνει για νύπιο κάποιο. Ναι, yeah. αδιάφορη. Ε, πάμε για στο χορό που με ρώτησε πριν. Θε yeah. τι, τι γίνεται. Ε, βασικό είναι κατά πόσο νιώθει υποχρεωμένο να χορέψει όχι. Στο δεύτερο ξάδεφο και να μην σηκωθεί καθόλου και να μείνει. Στην καρέκλα, ξέρει mm. να. Σε ρίπε, να, να φύγει. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα είναι θέμα αν γενικά χορεύει ή όχι. Ένα που δεν χορεύει δεν θα σηκωθεί ούτε στον αδερφό του να χορέψει. Α, όχι, δεν το έχω αυτό. Δηλαδή, χο... δεν χορεύω γενικά, αλλά στο έχω χορέψει σε γάμο. Αλλά σε πιο κοντινά πρόσωπα. Mm. Ναι, ξέρει, στον αδερφό μου, σε τέτοια τε... σε πράγματα, ναι. Αλλά σε. σε ξέρει, σε δεύτερο ξάδερφο, γιατί γενικά δεν μου αρέσει ο χορό. Ναι με αυτή τη λογική δεν θα σηκωθώ τώρα να χορέψω αφού δεν μου αρέσει και δεν είμαι υποχρεωμένο. υποχρεωμένος, mm. Υποχρεωμένο, δεν σε υποχρεώνει κανένα. Κατάλαβε πώ λέω. Ναι, 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 Είναι θέμα συνείδηση. Ότι... Κοίταξε, μέχρι τέλο του δημοτικού θυμάμαι να χορεύω πάρα πολύ και αν δεν πάω στο πάρτι εγώ του συμμαθητή μου, τη συμμαθήτριά mm. μου, να χορέψω πρώτο εγώ δεν χορεύε κανένα. Mm. Από το γυμνάσιο και μετά που αλλάξαν οι παρέε και λίγο μαζεύτηκα, δεν ξέρω, δεν χορεύει κανένα. Ναι, έγινε λίγο τώρα, φυσικά μην Καταργήθηκε ο χώρος για μένα σαν ε, ενιαία διασκέδασης. Κακός, ε. Κακός. Δελόχο, ναι. Ναι, ναι. Κακός, αλλά ναι. ναι. Μετά άρχισα να σκέφτομαι ότι τώρα ναι, άμα ναι. χορέψω θα με κοιτάνε όλοι πώς χορεύω και... νιώθω άβολα. Ναι. Ε, Χορέψα μία φορά. Ε, καλά. Κανένα... Χασαποσέρβικο, καλά. Τέτοιο, ξέρεις, ούτε καν. Χόρεψα μία φορά όταν πάντρεψα εγώ τους κουμπάρους μου. Ναι. Αυτό το κυκλικό που λες, το χασαποσέρβικο. Το οποίο φαίνομαι στην κάμερα που λέω: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Πέντε, έξι, εφτά ναι. τα βήματα. Ένα, <laughs> δύο, <laughs> τρία, τέσσερα. Ναι, <τρία. laughs> <laughs> ναι, και καλαμπαδιανό, και αυτά. Ξέρεις, ε, αυτό δεν. Το, το, το εγώ έχω πάει σε γάμο ω κουμπάρο που έχω παντρέψει. Ναι. Εκεί χορεύει, πρέπει να χορεύει. Έχει εκεί χόρεψα αναγκαστικά. Ναι, 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 ναι. Αλλά ήρθε η στιγμή, ναι. λέει ο τύπο που έχει το μικρόφωνο την ορχήστρα, και τώρα λέει, ένα για γαμπρό. ο γαμπρό, γενικά, ένα ζεϊμπέκο για το κουμπάρο. Αυτό το άκουσα έχοντα βγει εγώ έξω από το μαγαζί. Για mm. και, και, και να κρύβομαι, να μην πάω να χορέψω. Βρε Σουσ... που είναι ο κουμπάρο, βρε που είναι ο κουμπάρο και τελικά πήγε ένας άλλο χορέψε. Ναι, ναι. Ε, Πίστεψε με, έχω ακριβώ αυτό το βίωμα <laughs> ω κουμπάρο να κρύβομαι. <laughs> ναι. <laughs> ναι, δηλαδή νιώθω ότι ξέρει, αυτό είναι. Λε και παίζω στο Έλληνα. Ναι, ναι, ναι. ναι. <laughs> Ναι. Ε, Γενικά δεν χορεύω, πω. όχι. Ναι. Ε, Ενώ έχω, έχω πει, πει ναι. ακόμα και στο γάμο μου που είχε μουσική που μου άρεσε και έλεγα Θα σε ρε Δηλαδή δεν πούμε, να χορέψω σιγά. Δεν χορεύω ούτε στο γάμο μου. Πάντω αυτό που λέμε ότι είναι καλό να χορεύει, αλλά είναι καλό όταν θα χορεύει και καλά. Δηλαδή καμιά φορά έχω δει σε γάμο αυτό mm. το κακό μήνυμα το, το, το ζευμπέκικο. πόσο το σκοτώνουν. Δηλαδή άμα δεν ξέρει να χορεύει, μην το χορεύει. Δεν ναι. να σε αναγκάζει κανένα. Αλλά μπράβο είναι στο θάρρο που έχουν. Ναι. Να σηκωθούν ε, να χορέψουν και να του βλέπουν όλοι. Θράσος. Έχει πηγαίνει στο θράσο. Δηλαδή, λε το άλλο, σκέφτεσαι, ε, ξεφτυλίζεσαι τώρα. Θα <συστά> ναι. να μου πει, δεν είναι που το αισθάνεται. Καλά, και εγώ αισθάνομαι να βγω, βγω γυμνό ε, στην παραλία, ναι. ναι, Ναι, δεν έχει να κάνει. Θέλει ναι. και λίγο αυτογνωσία όλο αυτό, αν δεν το έχει. Πρέπει να το ρυθμό δηλαδή. ναι, εκτός ναι, ναι. Και στο Ζεμπέκικο που κάνουν. και στο λόγιο του Ζεμπέκικο. Okay. Γιατί είναι και χώρο που κάνουν διάφορε κινήσει. Παράδειγμα είναι εμπληματικό χώρο. Μπορεί να μην ξέρει κινήσει και να το χορεύει με τόσο αρχοντικό στυλ που να. Ακριβώ. Αν πα να αντιγράψει να κάνει. μια ψευτιά φαίνεται όλο mm. αυτό. Βέβαια, αν είσαι καλεσμένο που χορεύει. Mm. Καλά θα περάσει. Είτε θα χορέψεις τα παραδοσιακά είτε μετά τα αντίσκο και πιο που χορεύουν τη νεολαία περνά καλά. Αν είσαι καλεσμένο που δεν χορεύει, βαριέσαι ακόμη περισσότερο. Ισχύει αυτό. Σου κακοφέρεται όταν είναι κάποια άτομα που πες, δεν είναι από τα κεντρικά του, γάμου uh -huh. και ξαφνικά μονοπολούν την παράσταση με το χορό. Εμένα Σου... όχι. Το ζευγάρι φαντάζομαι του κακοφαίνεται. Ναι, γιατί λες... Ναι. Όχι, δηλαδή βλέπεις τι είναι αυτός που χορεύει συνέχεια, που είναι έτσι, που πιέται πάνω κάτω. Ναι. Αλλά έχω ναι, δεν είναι ότι Ναι. Έχω βιώσει όμω, να μην σου πω το βιώνω συνέχεια το πηγαίνω σε κλέντι, την άβολη στιγμή του να κάθομαι μόνο μου στο τραπέζι. Ω, αυτή είναι η άβολη στιγμή που να έχουν σηκωθεί όλοι. Όλοι όμω. Όλοι οι yeah. φίλοι, μέχρι τη γυναίκα με τη μην πάζε να μα κάτσε λίγο να έχω παρέα Εκεί. Yeah. Και μένω yeah. μόνο μου με το κινητό. Ναι, και μετά επιστρέφουν, κάθονται και λένε τι ωραία ήταν και όλα αυτά. φορά και νομίζω ότι πολλέ φορέ κάποιο πηγαίνει να χορέψει ω. Σαν να τικάρει. Ναι. Πρέπει να το κάνω και αυτό. Πρέπει να το κάνω, ναι. Ή θα πρέπει να χορέψω. Ενώ χάνει αυτό, ότι εντάξει, πα στο γάμο να τιμήσει το ζευγάρι, αλλά να περάσει κι εσύ καλά. Άμα δεν περνά καλά τώρα, τι νόημα είναι. Είναι πιο άβολο αν κάτσει μόνο στο τραπέζι, ή όταν έρχονται και σε τραβάνε για να σε σηκώσουν να χορέψουν, ενώ δεν θε. Ε, αυτό είναι άβολο και είναι και αγένεια εκ μέρου του, νομίζω. Mm. Ε, το άλλο νιώθει, εντάξει, φιλοβαριέ, αλλά να είναι καλά τα κινητά τώρα που περνάει ναι, η ώρα. Ναι. Ε, αλλά... Όταν σε τραβάνε όμως σε βλέπουν και οι υπόλοιποι που είναι τριγύρω. Ναι. Είδες, δεν έκαναν αναφορά στο Retroid. Δεν λέω ότι όταν κάθεσαι μόνος σου πάρει το tablet και διάβασε το Retroid. Το Retroid. Και το 8ο τεύχος. Το 8ο τεύχος. Το βρίσκεται στο www.retroid.gr Περιοδικό για υπολογιστέ, κονσόλε και video games γενικότερα. Δωρεάν. Το κατεβάζετε είναι πάνω από 100 σελίδε το 8ο τεύχος. Και το Σεπτέμβριο περιμένουμε το 1ο Το 1 ναι, ναι. Ε, ναι, δεν τα λέει αυτά. Ε, το πες, 103, με ναι. το κινητό σου, οκ. <igen> okay. Αλλά αυτό όταν έρχονται οι άλλοι και σε σηκώνουν και με το ζόρι, εκεί είναι αυτό που το έχω ξαν... Είναι η εταιρεοτροπία, είναι η δεύτερο επεισόδιο που το λέω. Δηλαδή, ντρέψε για λογαριασμό του. Λε εσύ, να σου πω κάτι. Αν δεν σηκωθώ, δεν σηκώνει τίποτα. Ό,τι και να κάνει. Τι καταλαβαίνει με αυτό το πράγμα. Πραγματικά τι καταλαβαίνει. Να με πείσει να σηκωθώ. Δηλαδή, για να δείξει τι, ότι κάτι κάνει. Ναι. Ό,τι κάνει. Δεν, Δεν το καταλαβαίνουν. Διότι, ναι. okay. Δεν το καταλαβαίνουν και είναι πολύ άβολη στιγμή. Ναι. Ούτω ή άλλω είναι άβολο το να μένει μόνο σου, ο περίεργο δηλαδή που μένει στο τραπέζι, το κάνουν ακόμη χειρότερο. Και σε κάποια φάση σκάει μούρι και το ζευγάρι και με το ποτήρι, ξέρει αυτό, oh. που τσουγκρά το. Από τραπέζι σε τραπέζι. Γεια σα, ευχαριστούμε. Εκεί κάθε φορά σκέφτομαι πώ αισθάνεται. Αυτό θα μου πει εσύ που έχει παντρευτεί, ότι πώ αισθάνεται το, 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 το ζευγάρι. Που πηγαίνει από τραπέζι σε τραπέζι. Χαζογέλη, το, ζευγάρι, το, ζευγάρι, χα... το ζευγάρι χαίρεται να σου πω εκείνη τη στιγμή. Χαίρεται. Γιατί, αφού φαντάζομαι του μισού δεν του ξέρουν ο καθένα, κατάλαβε. Ναι, εντάξει, σε κάποιου χαίρεσαι χωρί να ξέρει ποιο είναι. Ε, <laughs> είναι ε, το, ναι, το ναι, χαζοχαρούμενο ναι, αυτό. Το χαζοχαρούμενο, που Πού είναι αυτό το χαζογέλιο εκεί πέρα που κάνει. και αυτού που γνωρίζει, χαίρεσαι που ήρθαν και σε τίμησαν και είναι εκεί και θέλει να περνάνε και καλά. Του ρωτά δηλαδή, περνάτε καλά, ήταν το φαγητό καλό, ήταν μέχρι τη στιγμή όλα καλά. Ναι. Όλοι θα σου πούνε ότι ήταν καλά. Ναι, αυτέ τι ερωτήσει είναι ρητορικέ. Είναι, είναι ρητορικέ. Ήταν μπαγιάτικο, γιατί μου έχει τύχει και σε φαγητό που δεν τρεγόταν πραγματικά. Ναι. 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 Φύγει, είτε έτσι, κρύο, θα... είτε κακομαγειρεμένο. Όχι, δεν δηλαδή, έχει δηλαδή, όλα. Είναι δηλαδή, δηλαδή, φοβερά όλα. Περνάνε πάρα πολύ καλά. <laughs> ναι. Και. Τσουγκρά, οκ. Okay. Μετά έχουμε και δεύτερη φάση που πηγαίνει και έρχονται τα πεθερικά, τα γονεί και όλα αυτά. Ναι, που αυτού δεν του ξέρει συνήθω ποτέ. Ο κουμπάρο το άσχετο σου έχει αυτό. Ναι, να περνάνε όλοι, να περνάνε και αυτά. Ξέρε, εκεί που εδώ δώσαμε, δώσαμε. Σου, σου σκάει και ο κουμπάρος Και λες, τι είναι αυτό τώρα, <laughs> Τώρα που το είπε και είδε, αυτό το ξέχασα, αλλά επειδή το έχω ζήσει και έχει πλάκα, mm. έχει βρεθεί ποτέ την ώρα του χαιρετισμού να μην ξέρει τι να πεις στο γάμο. Ξέρεις, τα μπερδεύω με αυτά. Ναι, ή με είναι αυτά, να πει κάτι που είναι ανόητο εντελώ. Όχι αυτό και του χρόνου και όλα αυτά, αλλά ε, τα μπερδεύω τα πάντα άξιο, άξιο. Τι άξιο που του παντρεύει. Ναι. Ναι. Έχω πει ε, σε κουμπάρο του να σα ζήσουν, το έχω πει αρκετέ φορέ. Δηλαδή, νομίζω το να σα ζήσουν είναι μια τάκα που έχω πει σε άσκηση. Και τώρα έχω καταλάβει τι να σα ζήσουν. Αυτό θα περιμένουν και. Καλά, παιδάκι. Έχω πει την κορυφαία τάκα σε κουμπάρο. Πάω και λέω μπράβο. Μπράβο. ούτε η κορομπιλά. μου λέει ο άνθρωπο, ευχαριστώ. μπράβο. Ε, μπράβο η γυναίκα μου λέει μπράβο, λέει στα γαϊδούρια, τι του είπε στον άνθρωπο. Ναι, έχω, έχω και, και, στα δικά σα το κουμπάρο που ήταν ήδη με το παντελεμένο. Ότι να είναι. Ναι, 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 ναι φωτουρα, αυτό, Αυτό το ναι. μπράβο ήταν κορυφαίο. Ναι, και αυτέ οι ευχέ. Και στο μεταξύ, ο άλλο λε, συνήθω δεν τι ακούν καν. Ναι, ναι. Δηλαδή, μου έχει τύχει. Απλά κουράζει το κεφάλι και ναι, χαμογελάει. Τη, χαιρετούρα. Να, αυτό μου, το θυμάμαι, Ξέρετε, εκεί που είναι σειρά. Ναι, αυτό ναι. στην εκκλησία, βέβαια. Που είναι σειρά, ότι μετά από ένα σημείο απλώ ανήκω. Ανοίγω, ανοίγω κλείνω το στόμα μου χωρί να λέω κάτι. <laughs> και, και δεν είναι ότι κάτι θα πω. Δεν ξέρω κι εγώ. Απλώ <laughs> έτσι. Πώ ξέρει, καμιά φορά λέγανε στο. Όταν ήταν ασπρόμαυρε ταινίε. Γιατί πολλοί λένε ότι είναι αντίθετη στον ε, χρωματισ... επιχρωματισμό των ταινιων mm -hmm, που έχει γίνει. Mm -hmm. Γιατί σου λέω ότι οι σκηνοθέτε τότε δεν προσέχανε καν τι χρώματα φορούσαν. Το μόνο που του ενδιέφερε, επειδή βλέπανε real time, του ενδιέφερε να γράφει καλά στι αποχρώσει του άσπρου και του μαύρου. Επομένως, Επομένω, τώρα και του καρφώνει και βάζει τα χρώματα και δεν το τι ότι να είναι. Επομένω, ξέρει, στο γάμπο, πολλέ φορέ ανοιγώ κλάτο στο γάμο και λέω κάτι θα νομίζω ότι είναι καλό. Τι θα το θα το βρίζω και πέρα. Θα ήθελα να, είμαι στο ζευγάρι που του δίνει ευχέ και να λέω τι υπερβολικό είναι, τι, κάνει. Όχι, εκεί είχα γελάσει και όλα και αυτοί okay. κουνάνε το κεφάλι πάνω κάτω και λένε Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. ευχαριστούμε». Ναι. Δεν νομίζω ότι ακούνε από ένα σημείο και μετά. Ναι. Και μετά πέρασαν όλη η σειρά, ξέρεις, και του χαιρέτησε και ήπειε και οκ. Okay. Χορεύουνε πάνω, mm -hmm. συνεχίζουνε. Τι άλλο μένει, μετά το χορό. Μετά ξέρει, υπάρχει το πέρασμα. Παλιά ήταν τη μόδα. Αυτό που λέει ότι σταματάνε τώρα τα λαϊκά και τα, όλα τα κλασικά και βάζουν έτσι, δίσκο. Δίσκο, ναι. Θυμάσαι την εποχή που ήταν πρωτόγνωρο αυτό, που λε και ήταν να δει Αίτη. Ήταν όταν ακόμα δεν ήταν τη μόδα τα Αίτη. Το mm -hmm. θυμάμαι, ναι. Αυτό θυμάμαι. ήταν, σου λέω για αρχή 2000. Ναι, ναι, ναι. Που, το 2000, εντάξει, δεν ήταν. Και εγώ θυμάμαι στου πρώτου γάμου που ήταν αυτό που φαίνεται πολύ περίεργο και ωραίο. Mm. Λέω κοίτα να δει, ωραία κομμάτια που τα θυμίστηκαν. Μπράβο. Μετά από ένα σημείο, ξέρει, μου το βγάζει πολύ τυποποιημένο όλο αυτό. Δηλαδή. Βρέξει ή θα πρέπει να τιμήσουμε τα ATIS πίσω. Ναι, υπήρξε και μια περίοδο βέβαια που ήταν τα... και τα μαγαζιά τα ελληνάδικα στη μόδα, αντί για ATIS να, παίζανε ναι. ελληνικά. Οχ, oh, καθόλου, καθόλου δεν μπορώ. Καθόλου. Αλλά υπήρχε και αυτή η μόδα. Όχι φύγει τώρα, δεν υπάρχει φύγει. Ευτυχώ. Ναι, 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 ναι. Και αυτό που λε, είπε για beach bar, ε. mm. Ναι. Σε... Έχω πάει και σε εναλλακτικό γάμο που είναι σε μορφή club. Ναι. Ναι, σε τέτοιο. Είχε, και μεγάλε ηλικίε. Είχε και μεγάλε ηλικίε. Δεν περνάνε καλά σε αυτά. Όχι. Νταμπαντούπα, δει... νταμπαντούπα. Και το σκεφτόμουν και εκεί ότι εναλλακτικό, αλλά το θέμα είναι να περνάνε καλά <σκλώσεις> Δεν είναι μόνο οι νέοι καλά. Κατάλαβε. Ναι, ναι, ναι. Να σε και αυτό. Ναι, σωστό είναι. Αλλά μου Δεν ήταν άσχημο ο γάμο. Δεν, δηλαδή, <σκλώσεις> δεν ήταν άσχημο γιατί το θυμάμαι τώρα. Πέτα να κάτι που δεν, έχει... δεν συνηθίζεται. Εγώ νομίζω για το δικό μου γάμο, για του μεγάλου, δεν πέρασαν καλά μετά το γάμο. Εντάξει, πήγαν σε ένα μαγαζί και έφαγαν όπω θα πήγαν σε ένα εστιατόριο. Ναι. Αυτό. Ε, Εμεί ναι. δεν πήγαμε καν να του χαιρετήσουμε. Τώρα, αγένεια, εξαγένεια, ήταν και μακρινέ αποστάσει. Δεν. Πάντω, ξέρει, έχω παρατηρήσει ότι τα τελευταία χρόνια, φαντασμένοι και λόγω οικονομική κρίση, mm. περιορίζει το αριθμό στον καλεσμένο. Το είσαι δει αυτό, ή θεωρεί ε, ότι είναι... όχι. είναι. Όχι. Δεν το έχω δει γιατί στου γάμου που πήγα ήμουν καλεσμένο και στο Γκλέντι, οπότε δεν έχω εικόνα. Ναι. Δεν κανονικά θα πρέπει να πηγαίνω στο γάμο και να μην έχω πρόσκληση για το Γκλέντι, για να πω ότι το είδα αυτό και ότι ισχύει. Αυτό <Κι> θα το διαπιστώσει αν, αν έχει μάθει ότι έχουν παντρευτεί οι δεύτεροι εξάδερφοι και δεν σε έχουν καλέσει. Οι ε. τέριοι εξάδελφοι εί... δεν με έχουν καλέσει. Ε, ναι, σωστό είναι αυτό. Ναι. Ναι. Είδε εννοώ. Πρέπει από 10-15 χρόνια θα σε καλούσαν. Ε. Με... Υποχρεωμένοι θα ήταν. Ήθελαν, δεν ήθελαν. Ναι. Ωραία. Πλησιάζουμε προ το τέλο δηλαδή, του γάμου. Και μετά τελειώνει όλο αυτό. Πότε φεύγει. Όχι, πότε φεύγει. Θέλω να φύγω. Δηλαδή, αν είμαστε στο γλέντι γύρω στι 10, το ιδανικό θα ήταν μία ταξιμερώματα να έχω φύγει. Καλά, εγώ θέλω να διακτηνιστώ. Εγώ βαριέμαι και τη διαδικασία μετά. Δε. Ναι. Δεν το συζητάμε. <σχ> το θέμα είναι πότε νιώθει ότι μπορεί να φύγει. Όταν Λάει... έχει περάσει το ζευγάρι Λάει... από το τραπέζι. Mm. Όταν έχει έρθει το ζευγάρι να μα χαιρετήσει από το τραπέζι, μετά ήρθε η στιγμή για να φύγω. Θα έφευγε ποτέ πρώτο από το τραπέζι ή δεν έχει τέτοια κολλήματα. Δεν έχω τέτοιο κολλήμα. Αρκεί να έρθει το ζευγάρι να δει ότι είμαι εκεί να μα χαιρετήσει, να το χαιρετήσουμε. Γιατί μετά δεν θα ξαναπεράσει λογικά μέχρι το τέλο. Σωστό είναι αυτό. Σίγουρα. Απλώ το θέμα. Να μου πει, ξέρει κάτι. Έχει απόλυτο δικαίωμα. Γιατί σκέφτομαι ότι. Και τι σε νοιάζει στου άλλου λε και του ξέρει κιόλα. Όχι. Είναι η τελευταία υποχρέωση. Επειδή το βλέπει όλου σαν υποχρέωση είναι, ένα, είναι το η τελευταία, τελευταία. υποχρέωση τη βραδιά αυτή. Ότι μετά είναι. Μπράβο, παιδί Μπράβο, μου. Μετά σου θα σκοτώ, θα χορέψουν όλοι εκεί πέρα, θα πιούν, θα κάνουν, θα χαθεί. Ε, Επίση, δεν τρέπομαι, αλλά έχω επιλέξει να φύγω τη στιγμή που χορεύει το ζευγάρι. Ω, βαρύ αυτό. Όχι, θα σου πω γιατί έχω χαιρετήσει και μετά χορεύει. Ξέρει ότι δεν θα σταματήσει το χορό mm. για να χαιρετήσει. Ναι. Κάνει το νόημα, ξέρει. Οκ, ναι. okay, και την κάνει. Να γλιτώσεις. Ο... Μπράβο. Συνήθω όταν φεύγω, ε, έχει τύχει και να πάω και να, να πιάσω χωρί. Επειδή και αυτοί έχουν σκορπίσει. Ο γαμπρό χαιρετάει του δικού του, η νύφη χαιρετάει του δικού τη. Ναι, αλλά οφείλει να χαιρετήσει και του δύο κανονικά. Πάω, ναι, το έχω κάνει να πάω να πω γεια στο γαμπρό, γεια στην νύφη, φεύγουμε. Δεν μπορούμε. Έχουμε το μωρό στο σπίτι που είναι 20 ναι. χρονών. Κοίτα, όταν καμιά φορά, ξέρεις, λες τώρα, πού να τους κυνηγάω, όταν για κάποιο λόγο σηκώνονται και χορεύουν, ξέρεις, όχι το χώρο ναι, ναι του, ναι, το ναι. έτσι, έτσι ναι, το γύρω, -γύρω. Χωρίς σταματημό, δηλαδή, εκεί πέρα. Ναι, 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 εκεί και, και είναι έτσι. αυτά, πηγαίνεις και θα μαζί, κάνεις το σήμα και την κάνεις. Ναι. ναι. Ε, σπάνια θα φύγω από τους πρώτους. Από τους Αλλά πρώτους. ούτε στο τέλος, προφανώς. Με βολεύει να τους ξεσηκώσω κάποιους και να φύγουμε όλοι μαζί, παρέα. Ξέρεις πότε θα μείνω παραπάνω, αν περνάω καλά στο τραπεζι mm -hmm ξεκάθαρα. Αυτό που λέγαμε πόσο σημαντική είναι η επιλογή των ατόμων. Αν, αν βαριέμαι και είναι, οι συζήτηση είναι εντελώ τυπικέ. Ναι. Ε, 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 δεν έχει... σε, και... σε τέτοιο γάμο όμως το πιθανότερο είναι να είναι τελώς τυπικέ οι συζητήσεις γιατί δεν τους ξέρεις ε, Πολύ σπάνια ε, μου έχει τύχει να πάω σε παρέα που δεν ξέρω και να περάσω καλά και να μην θέλω να φύγω Άκου και ξαφνικά και τι μέρα είναι Το Σάββατο λες άντε μπορώ να μείνω παραπάνω Κυριακή γιατί μου έχει τύχει αυτό το Κυριακή άμα την άλλη μέρα δουλεύει. Ναι, δουλεύεις. Ναι, δουλεύεις. Ε, και τελευταία υπάρχουν και καθημερινέ γάμια. Μου έχει γίνει και αυτό. Δεν έχω πάει ακόμη. Παρασκευή έχω πάει. Mm. Παρασκευή τώρα, δεν θυμάμαι πια Κοίτα, στο είναι καλοκαίρι. Είναι πιο φθηνά την Παρασκευή το κέντρο, γι' αυτό. Ναι, ναι, ε, για δύο, δύο λόγου. Από τη μία είναι πιο φθηνά και από την άλλη είναι η διαθεσιμότητα. Ναι, στι εκκλησίε. Είχα πάει, παραδείγματο, και μετά από COVID που ψάχναν όλοι οι ημερομηνίε. και δεν mm. βρίσκανε. Πού να πού να όλα αυτά. Και, τα... και βάζανε και το ξέρει, και Παρασκευέ. Έχει πάει σε πολιτικό γάμο, γιατί λέμε μόνο για το θρησκευτικό. Σε πολιτικό δεν έχω πάει ποτέ, μου όχι. Mm. Ούτω ε, μάρτυρα να κάνω. Για πε μου, έχει πάει. Λίγα γιατί παντρέψαμε ένα ζευγάρι και ήταν με πολιτικό. Mm. Πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα. Πολύ λιγότερο καλεσμένοι. Είχε μετά, είχε. Είχε, ναι. Είχε. Δεν αλλάζει και πολύ από το θρησκευτικό γάμο. Υ απλά υπάρχει περισσότερη ησυχία μέχρι να γίνει το, mm. το μυστήριο. Είναι το το νηφικό, το εντυπωσιακό και αυτά είναι Όχι. πιο... Είναι ένα φόρεμα που ναι. μοιάζει λίγο σε νηφικό, αλλά δεν είναι νηφικό. Ναι. Οι υπόλοιποι είναι κανονικά ντυμένοι όπως θα πήγαιναν σε έναν θρησκευτικό γάμο. Είναι λίγα τα άτομα. Εκείνη η διαφορά. Είναι λίγα τα άτομα. Σε γαμοβάφτιση. Έχω πάει και νομίζω είναι το πιο κουραστικό. Το πιο άβολο δεν είναι. Το άβολο δι... είναι και κουραστικό <laughs> είναι. Δεν έχουμε μιλήσει για τη βάφτιση, καλεσμένου σε βάφτιση. Mm. Θα μιλήσουμε μόνο σε αυτό το podcast αν το γυρίζουμε το 2032 ακόμα. <σχ> ε, αλλά γιατί υπάρχει πιθανότητα πιθα... 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 να μην ισχύει αυτό, να μην γίνεται. Ας πούμε ότι είναι λίγο πια... πιο light η μορφή του γάμου. Ναι και πιο οικονομική. Και πιο οικονομική. Δύο και... σε έναν οικογυρεμένα, μια φορά στα έξοδα. Ναι, και, δηλαδή είναι πιο λιγότερο εντυπωσιακό. Ναι. Είναι πιο, πιο σεμνό, πιο χαμηλών τόρων γενικά. Και γίνονται συνήθω και μεσημέρια. Όχι συνήθω, γίνεται και μεσημέρια. μεσημέρια είναι ναι. Ο γάμος. ναι, ναι, ναι. Θα γίνει τώρα. Όχι. Έχω πάει στη δηλαδή... γάμο μεσημέρι, μια φορά όμω τα τόσα χρόνια. Γάμο έχω πάει μεσημέρι. Μπορεί να έχω πάει, δεν θυμάμαι και Πήγα όμως. στη Χαλκιδική που εντάξει, είναι και εξή. Συνήθω απόγευμα. Ναι. Ε, την επόμενη μέρα. Μάλλον σε παίρνουν τηλέφωνο να σε ευχαριστήσουν για τον δώρο. Το έχει κάνει αυτό το. Όχι, το ούτε το έκανα, ούτε μου το έκαναν. Σε ένα γάμο, θυμάμαι, είχαν πάει τη τηλέφωνο με ευχαριστήσει το mm. ζευγάρι από τρει μέρε. Όχι. Okay. Ή να σου στείλουν φωτογραφίε και αυτό που έχει γίνει. Δε, Ελεκτρονικά. Κοίταξε, σε τέτοιο γάμο που είπαμε είναι δεύτερο ξάδερφο, δεν ναι. μου έχει τύχει. Σωστά. Είμαι εκτό θέματο. Ναι. Γιατί πάω σε πιο κοντινό. σωστό, έχει που θα κοντινό, θα μου στείλουν. Ο δεύτερο ξάδερφο θα σου ξαναμιλήσει. Να μην σε... πω ότι έχει ο δεύτερο ξάδερφο μετά το γάμο. Ναι, ναι, καταλαβαίνουμε. Ναι, και, και, ουσιαστικά δεν έχει και νόημα. Δηλαδή, αυτό που λες θα πα μια φορά στο γάμο, πάλι θα απομακρυνθεί, ούτε θα έχει επαφή. Στην πραγματικότητα δεν κάνει τίποτα σε αυτό. Όχι. Ναι. Είναι, αυτά τα τέσσερα ξαδέρφια, είσαι. Μπορεί όταν είσαι επιτηρητικά να είναι η παρέα σου, να βρίσκονται και οι γονεί και έτσι να βρει εσύ και εσύ. Αλλά όσο μεγαλώνει, αν δεν μένετε σε αυτό που είπα, αν δεν είσαι σε οικογενειακή οικοδομή, συνήθω χάνονται τα τέσσερα ξαδέρφια. Έχει άσχημη εμπειρία από γάμο. Να πει κάτι που το θυμάσαι λες... Με νευρία αυτό το πράγμα. Ε, ε, έχω, Όχι άσχημη εμπειρία. Έχω πάει σε γάμο που ήταν σούργιολο και η νύφη και ο γαμπρό, κάνανε πλακίε. Oh. Νόμιζα ότι είμαι σε εκπομπή τη Ανίδα Σπάνια. Ωχ, oh, 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 yeah. δεν μου έχει τύχει. Ναι. Η νύφη να κάνει πλακίε και το σόι του γαμπρού να κοιτάει για να λέει φίλε που έμπλεξε δηλαδή το παιδί μα. Yeah. Ο γαμπρό να είναι ένα ξυλάγκουρο που. Τίποτα, τίποτα. Σαν να το με το ζόρι. Ένα μαμούχαλο εκεί πέρα. Από έτσι, το ναι, ναι, ναι. Ε, εμένα μου έχει τύχει τώρα, θυμάμαι, ω ε, είπαμε στο τέλο τη σχολή, να γίνει το γάμο. Πού να γίνεται, πάρω, βόλο. Mm -hmm. Και να λε να κανονίζει ξέρει, με, ε, με, την, με την παρέα και όλα, τα μάση, όλα αυτά. Και θυμάμαι να έχουν κλείσει λεωφορείο για επιστροφή την ίδια μέρα, την επόμενη μέρα, να γίνονται περιφερειακέ εκλογέ. Ναι. Mm. Και να έχουν κανονίσει. Λεωφορείο για, για του Αθηναίου έτσι και να σε γράφουν και δηλαδή να μην σου λέει τίποτα. Δηλαδή mm. ε, έχουν γραμμένο τελώ. Και ε, να πει πε τώρα, και εγώ θέλω να επιστρέψω. Ε. Ναι. Τώρα που είπε αυτό είναι ένα κομμάτι που επηρεάζει πολύ το καλεσμένο. Πού είναι η εκκλησία, πού γίνεται το γλέντι, πόσα χιλιόμετρα μακριά από την πόλη σου, πόσο επικίνδυνο είναι μετά να γυρίσει ενώ θα έχει πιει στο γάμο, που δεν το σκέφτονται. Ε. Σωστό είναι όλο αυτό. Έχει δίκιο σε αυτό. αυτό που λένε γύρισε με το αυτοκίνητό σου. Επομένω, μου λε ότι θα πιω. Ναι. Είναι αυτό. Ε, ο Β ξάδερφος, ο δεύτερο ξάδερφο, δικαιούται μια απόσταση έω 30 χιλιόμετρα. Πήγα στον γάμο έτσι. του πρώτου μου ξαδέρφου, που είναι περίπου 60 χιλιόμετρα από την πόλη. Ε, άξιο, ο πρώτο ξάδερφο. Ναι, αλλά πάλι ζωρίστηκα πολύ. Γιατί είναι επαρχιακή δρόμοι, mm. Δεν του ξέρει. Το βράδυ που γυρνά δεν έχουν φώτα. Βάζει όλο τον κόσμο σε ένα επικίνδυνο καθεστώ μετά το γάμο. Mm. Δηλαδή, πολύ ε, το σκέφτομαι ότι θα πάμε για γάμο και ενδεχομένω να έχουμε κηδεία στην επιστροφή. Ε, είναι πολύ ναι. επικίνδυνο. Και να ξέρει ότι κυρίω στην Αττική που είναι σε κάποια κτήματα απομακρυσμένα mm. και περάσει από περιοχέ επικίνδυνε. Mm -hmm. Να μην πω πράγματα και mm -hmm. κάνουμε κάτι από κανάλι, για τη γενέση του. Ε, και ουσιαστικά το σκέφτεσαι, που είσαι ξέρεις και σε ώρε δύσκολε και βλέπει να σου πετάνε πέτρε στο αυτοκίνητο ναι. μετά για να σταματήσει. Επομένω, δεν... Α. θέλει και λίγο προσοχή. Ξέρεις, όλο. Εσύ μπορεί να μην πιει γιατί είσαι ευσυνείδητο και δεν θε να προκαλέσει ατύχημα. Ο απέναντι που θα έρχεται δεν ξέρει τι έχει κάνει. Ήσχύει για να αυτό. γυρνάει και εκείνο ξημερώματα. Ισχύει αυτό και, και στο κάτω και τελικά λέμε πα κάπου στο β' ξάδερφο. Δεν πίνει, δεν μιλά, δεν κάνει. Πώ θα πέρασαι, ναι. 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 Έτσι. Ναι. Και τελειώνει ο γάμο. Είπαμε μετά, συνήθω δεν, δεν έχει ούτε νέα ούτε τίποτα. Γιατί τα θυμάσαι. Θυμάσαι του γάμου που έχει πάει. Όχι. Όχι, τα ξεχνά μετά. Τα ξεχνάω όλα. Δεν, δεν ξέρω, είναι τόσο αδιάφορο που δεν το θυμάμαι. Να σου πω κάτι. Σπάνια να ξεχώρισω κάποιο γάμο και να πω, είπαμε, σε μακρινό συγγενή ή φίλο και να πει ότι κοίτα να δει αυτό ο γάμος ήταν κάτι παράξενο, κάτι πρωτότυπο. Ναι. Μπορεί ναι. να μου έμενε, α πούμε, αν είχε κάποιο ένα γνωστό τραγουδιστή να, να, να τραγουδάει στο, στο γάμο. Αν είχε α, μια ας. μπάντα, που να είναι κάτι εντυπωσιακό, ρε παιδί μου, να περάσω καλά. Ξέρεις, δυστυχώ, αυτό που λες με την μπάντα έχει δει όλα συνήθω. Το... Είναι αυτό που λέει η playlist του γάμου. Mm -hmm. Δηλαδή, όλα αυτό που με ενοχλεί τελικά στου γάμου και στι βαφτίσει αυτά είναι η τυποποίηση ναι. του γλαιτιού. Δηλαδή όλη η διαδικασία είναι λες και έχει μια αυστηρά μια αυστηρή δομή η οποία ξέρεις, την τηρούν mm -hmm. με βλάβη. Ναι. Αυτό πηγαίνει ένα, δύο, τρία, μετά από ένα σημείο ξέρεις, είναι σαν να βλέπεις μια ταινία που δεν σου αρέσει κιόλα mm -hmm. ιδιαίτερα και να τη βλέπεις ξανά και ξανά και ξανά. Και αν σκέφτεσαι ότι αυτό είναι καλοκαίρι και εκείνη την ώρα θα μπορούσα να ήμουν κάπου αλλού και να περνάω χίλιες φορές καλύτερα, θα νευριάζει λίγο. Το χειμώνα, το χώρο το χειμώνα περισσότερε υποχρεώσει, επαγγελματικέ βέβαια, mm. και λε πάλι το χειμώνα τη σκέφτεσαι. Όχι ότι χάνει τη διασκέδαση, αλλά χάνει την ξεκούραση. Την χάνεις τη ξεκούραση, αλλά μήπω το χειμώνα, επειδή είσαι γενικά κλεισμένο, είναι μια ευκαιρία για την έξοδο που λέγαμε στην αρχή, να το δει σαν έξοδο. Σωστό. Εξατ... Ναι, μπορεί. Κοίτα, όλα τελικά είναι θέματα ψυχολογία. Ο άλλο μπορεί να τρελαίνεται γι' αυτό. Με... Μπορεί να μου άρεσε να πάω Σάββατο βράδυ, α πούμε, σε ένα γάμο από το να κάτσω πάλι στο σπίτι. Να. Επειδή βρέχει έξω. Πάμε εκεί πέρα να δούμε λίγο κόσμο να ξεφύγουμε. Ναι. καλοκαίρι, όχι. Μου το καταστρέφει το καλοκαίρι. Με το χειμώνα και πάλι εξαρτάται από πόσο κουραστική τρεβδομάδα. Mm. Ούτε είναι πολύ κουραστική, δυστυχώ πλέον. Μια μέρα έχει να ξεκουραστεί. Mm. Είναι αυτό. Mm. Επομένω λε ότι μια μέρα να περάσει με την οικογένειά σου, του δικού όλα αυτά. Τη χάνει για μια υποχρέωση. Ε, τελικά είναι αν τα βλέπει αυτά ω υποχρέωση ή όχι. Ε, όλα από εκεί έχει. ξεκινούν. Ε, από αυτά. Ναι, ε, αυτό είναι. Έχει περάσει καλά σε υποχρέωση. Θα μπορούσε. Αν είσαι και λίγο τυχερό, δεν ξέρω. Για να φτάσουμε στο κλείσιμο, έχουμε tips για να βοηθήσουμε κάποιον που δεν θέλει να πάει. Το βλέπει αν υποχρέωση να περάσει όσο καλύτερα γίνεται. Κοίτα, αυτό. Μια αρχή που λες ότι αφού δεν θα περάσει καλά, μην πα. Εγώ διαφωνώ με αυτό το κομμάτι. Ορισμένα πράγματα πρέπει να πα. Ναι, είσαι υποχρεωμένος τη κοινωνικοποίηση, κοινωνικότερα αυτό, δεν, είναι, δεν είσαι υπεράνω ή έξυπνο να πει: Α, αφού δεν θα πέρασω καλά, εγώ δεν πάω πουθενά. Mm. Γιατί ξέρει, δεν πα πουθενά, δεν θα σε καλέσει κανένα, κλείσει το σπίτι σου και μην ξαναβγεί ποτέ έξω. Mm. Και μην νομίζει ότι ο άλλο θα ενδιαφέρει mm. ιδιαίτερα. Δηλαδή, ούτε αυτό δεν είναι λύση. Δηλαδή, το έχω ακούσει αυτό, Α, εγώ πηγαίνω όπου μου αρέσει. Όχι, δεν είναι. Μερικέ φορέ είναι θέμα ότι πρέπει mm. να πα και σε αυτά τι να κάνει. Αυτή είναι η ζωή. Ένα-δύο κολπάκια για να μπορέσει να περάσει καλύτερα αυτό ο περίεργο που δεν θέλει να πάει ούτε από ε, υποχρέωση. αλλά πρέπει. Πρέπει. Ε, όσο μπορεί. Ξέρεις, ακόμα και αυτό θα σου έλεγα ότι όσο μπορεί να παίζει λιγότερο με το κινητό του. Τουλάχιστον mm. να προσπαθεί να μιλήσει, να κάνει γνωριμίε. Αλλά και πάλι ξέρει, στο λέω ότι μπορεί να τύχει να είναι εντελώ εκτό κύματο, ξέρει. η mm. ε, άλλη και, και ό,τι και να κάνει να μην περάσει καλά. Απλώ να πάει mm. από την αρχή με αρνητική ψυχολογία. Μην πα και να πει, Όχι, πού πάω. Πα και λέει, μπορεί και να περάσω καλά. Ενδεχομένω να δοκιμάσει να πάει και να γυρίσει μεταξύ για να μπορέσει να πιει. Γιατί αν πιει, ίσω να περάσει καλά εκεί που δεν το περιμένει. Ναι. Να χαλαρώσει λίγο και να περάσει καλά. Ναι. Τώρα Μη και πάει... Η συμβουλή είναι yeah, πήγαινε και πιέσει. Πιέσει και πιέσει. <laughs> Μέθησε να μην καταλαβαίνει τι γίνεται. <laughs> ναι. Αλλά μην γυρίσει με το αυτοκίνητο σου. Πάρε ταξί. Ζήτα από κάποιον νυφάλιο να σε γυρίσει πίσω. Αυτό είναι αυτό. Ξέρεις, αυτό το, όταν πίνει, μην οδηγεί. Καμιά φορά που το λέμε αυτό και λέμε Α, είναι. Όχι, είναι ναι. μια μια συμβουλή που είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντική και όλοι έχουμε φίλου να θυμούνται μια στιγμή που ήπιαν πάρα πολύ και να λένε Δόξα τω Θεώ, γύρισα στο σπίτι μου εκείνη τη μέρα που ήμουν κομμάτια. Ναι, και δεν έκανα μην... και κακό σε κάποιον. Θα μπορούσε να μην γυρίσει. Ναι. Αυτό είναι. Έτσι, δηλαδή το ότι γύρισε. Το... Ναι. Να μην κλείσουμε τι επειδή μα βλέπουν και χαμηλέ και μικρέ ηλικίε. Και, και μου απαντάει εκεί, Όχι, δεν μα βλέπουν. Λέει <laughs> ότι βλέπουν <laughs> μόνο πέντε άτομα κατά 20. Με πηγείωση από το βία. Να σου πω κάτι. Όχι, δημογραφικά να ξέρεις ότι μα βλέπουν από 35 έω 55. 35 έω 55. Ναι. Εμεί είμαστε στη μέση. Ε, λογικό είναι. Ωραία. Ναι. Αν και να σου πω κάτι. Okay. Τώρα, αυτό με του γάμου θεωρεί είναι αιρετερό θέμα. Κάθε φορά αυτό θα ρωτώ τώρα. Παλιά ρωτούσαν αν η χρονομηχανία μα πηγαίνει στο μέλλον. Πάλι γάμου θα γινόταν. Εντάξει, τι, να ρωτήσει? Ναι, η χρονομηχανία όμω δεν πιάνει μόνο το παρελθόν, πιάνει, είπαμε, και το παρόν και το μέλλον. Ναι, και ο γάμο είναι διαχρονικό. Δεν είναι αιρετερό. Δεν μπορώ να πω ότι είναι στη ρετρο ξέρεις, ε, θεματολογία. Στη ρετρο θα και... ήταν αν πιάναμε ω θέμα όχι το καλεσμένο, αλλά τον ίδιο το γάμο. Πώ έχει αλλάξει Πώς έχει αλλάξει, ναι. Ο καλεσμένο νομίζω περνάει αντίστοιχα Παρά τις αλλαγέ του γάμου, έχω την εντύπωση ότι χωρίς κινητά παλιότερα, περνούσαν καλύτερα οι περισσότεροι καλεσμένοι. Γιατί το λες αυτό, Γιατί δεν είχαν με την απασχοληθούν, οπότε αναγκαστικά έπρεπε ή να γίνουν πιο κοινωνικοί, ή να σηκωθούν να χορέψουν, έστω για να περάσει η ώρα. Να σου πω κάτι. Ε, στα στα χωριά, να ξέρει. Σε, σε, σε πολλά χωριά, mm. κυρίω στα παλιότερα χρόνια, αλλά και τώρα φαντάζομαι ότι η γάμη ήταν η βασική έξοδο. Ναι. Δηλαδή, μεγάλε οικογένειε, μεγάλο που mm-hmm. πολλά ξαδέρφη και αυτά, και εκείνη και η υποχρέωση ότι θα πάμε εμεί και θα έχουν και, και οι άλλοι. Και ουσιαστικά υπάρχουν άτομα τα οποία μέσα σε ένα χρόνο έχουν πάει δεξιού και εγώ σε πόσου γάμου. Άρα αυτό δεν είναι ότι έτυχε ένα γάμο. Όχι, είναι... Σε εμά, ξέρει κάτι, σε μένα πότε μου έχει τύχει. Κάποια στιγμή είπαμε μετά τη σχολή και όλα αυτά, υπήρχαν κάποια χρόνια τα οποία δύο-τρει χρονιέ που ξαφνικά πήγαινε το καλοκαίρι γέμισε με γάμου. Ήταν θέμα ηλικιακό είναι βέβαια. Αλλά σκέψου ότι πολλέ φορέ αυτό είναι η έξοδο του άλλου. Εκόλυξ, δεν Φαύγω. έχουμε κάποια αντίστοιχη εκδήλωση για τα διαζύγια. Ε, σου κακοφαίνεται αυτό ότι σου έχει τύχει να πα σε γάμο και να χωρίσει το ζευγάρι μετά από δύο χρόνια. Μου έχει τύχει, ναι. Μου έχει τύχει. Ε, Σκεφτόσαι το δώρο που πήρε. Όχι, καθόλου. καθόλου, καθόλου. Όχι και... θεωρία τη νομοσία, ότι. Όχι, όχι. Να πάτε φάκι, Σκέφτομαι πάντα όμω και στεναχωριέμαι πώ αυτό το ζευγάρι που ήταν τόσο χαρούμενο εκείνη τη μέρα κατάφερε ένα χρόνο ή δύο χρόνια μετά να μην θέλει ο ένα να μιλάει τον άλλο και να χωρίσουν. Ά, σκέφτομαι κι εγώ, ρε. Δηλαδή αυτό το πράγμα ότι όταν μαθαίνω το διαζύγιο και είχα πάει και πρόσφατα στη γάμο, ναι. πρόσφατα για την διαιτία, πρόσφατα. Ε, δηλαδή, τι μπορεί να πήγε λάθο, δηλαδή. Ναι. δηλαδή. Γιατί ξέρει, εκείνη τη στιγμή, πραγματικά. Και ο καλεσμένο. Και σκέφτεται, ξέρει, το βλέπει το ζευγάρι mm. και mm. λε: κοίτα, Πόσο ερωτημένο είναι, Πόσο καλά περνάει. Καμιά mm. φορά το σκέφτεσαι αυτό. Ναι. Τι πήγε λάθο σε τόσο μικρό διάστημα. Ε, Δε λίγο τώρα, Τι, να καταλάβει τι πήγε λάθο. Ε, υπάρχουν γάμοι που το καταλαβαίνει. Είπε για την Κρήτη τώρα ότι όταν βλέπει mm. διαφορετικέ οικογένειε ή, ή καμιά φορά να ξέρει: Αν και λέμε τα ετερόνυμα έλκονται, αλλά καμιά φορά δεν σου έχει τύχει να βλέπει το ζευγάρι και να λε: Κάτι δεν μου κολλάει σε αυτό το ζευγάρι καλά. Έχει τύχει να βάλω και στοίχημα. Κατάλαβε πώ το λέει. Είναι πολύ κακό άμα πω ότι έχω βάλει στοίχημα σε πόσο καιρό θα χωρίσουν. Ε, είναι ε, κακία, θα... Πάμε... είναι όμω. Ναι, εντάξει, κακό είναι, αλλά τώρα σιγά-σιγά θα κάπου νερά. Απεσιοφημότατο. Δεν είναι θέμα εμφάνιση. Όχι, δηλαδή, δεν είναι θέμα Πολλέ φορέ το ειναι πολυ κακο αμα πω οτι εχω βαλει στοιχημα σε ποσο καιρο θα χωρισουν ειναι κακια ειναι ομω ναι ενταξει κακο ειναι αλλα τωρα σιγα σιγα θα δεν υπάρχει δηλαδη φορές χημεία. Αυτό. χημεια αυτο Και λε, κάτι δεν πάει καλά σε αυτό. Ναι. Και εντάξει, δεν σου λέω ότι μετά να του πάρει τηλέφωνο να χωρίσουν και εγώ το ήξερα ε, αυτό γράφω. Εντάξει, φαντάζεσαι. <laughs> το έλεγα <laughs> εγώ από την πρώτη μέρα. <laughs> ναι, ή φαντάσου θυμάστε το Ροντόρο που σα πήρα, Για ανοίξτε λίγο από κάτω τι γράφω. Σα το έλεγα. Εντάξει, δύο χρόνια θα έχετε χωρίσει. <laughs> ναι, ναι. <laughs> <laughs> Υπάρχει και στον γάμο σου, ε. ε εντάξει. Ναι. Μα έχουν τύχει όλα, θα μα τύχουν κι άλλα. Καλά είναι, εντάξει. Τελευταία συμβουλή είναι όταν πηγαίνετε καλεσμένοι από υποχρέωση προσπαθήστε να κάνετε κάτι να περάσετε έστω και λίγο καλά. Ναι, Μη, Δηλαδή δε θα δε... την κάψετε που θα την κάψετε τη μέρα, μην την κάψετε τελείω. Δε... Μην κάψετε τη μέρα, αυτό είναι. Μια μέρα ναι. κάτι καλό να βγει από αυτό. Ναι. Σωστό. Είτε είναι το φαγητό, είτε είναι το ποτό, είτε μια, μια γνωριμία. Πάλι με το ποτό. Τι θα γίνει. Και πώ θα, θα γίνει, δε... πάσχεδε, θα πα και δεν θα πιει, είπαμε. Θα πρέπει να κάνουμε χρονομηχανή για το ποτό. Θα ε. στο τέλο. Oh, γρήγορα πέρασε ο χρόνο. Μία ε. ώρα και έξι λεπτά. Mm. Δεν περάσαμε το ωρετήριο. Όχι. Εντάξει, πόσο βγήκε, δεν θυμάμαι. Ναι, κάπου εκεί ήταν. Μία ώρα και δεκατέσσερα λεπτά το ωρετήριο. Mm. Μπορούμε mm. να το περάσουμε, αλλά δεν θα το κάνουμε. Όχι, ε... όχι, δεν θα το περάσουμε. Νομίζω φύγαμε από τον γάμο, δεν θα ξαναπάει. Okay, τώρα. Η επόμενη χρονομηχανή, να πούμε στου φίλου και τι φίλε που μα ακολουθούν, ότι θα είναι μετά. Τη 7 Αυγούστου. Δηλαδή την εβδομάδα πριν το 15 Αυγούστου, αν μπορέσουμε, θα γράψουμε. Ναι, ναι, όλα θα είναι. Έχουμε και θέμα έτοιμο, δεν θα το πούμε. Ναι, θα έχουμε ακόμη καύσωνα. Ε, Κοίτα, για την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή, πόσο καιρό θα είναι επικαιρία αυτή η χρονομηχανή με τον καύσωνα. Ε, ναι, ναι, ναι. Ε, ε, θα πρέπει να κάνουμε και add-on. Ναι, δηλαδή, ποιο, συνεχίζεται και... Συνεχίζεται, ναι. Ότι ε, συνεχίζεται. Δείτε ε, εδώ θες... τη χρονομηχανή το θέμα που λέμε για τον καύσωνα και λέγαμε για τον καύσωνα μα, να, το οποίο σου κρατούσε δύο-τρει μέρε. Εμεί δεν είχαμε ζήσει του 87. Και ξαφνικά βλέπει ένα καύσωνα να κρατάει. να πάει να σπάσει τα ρεκόρφα, το σπάσει το ρεκόρ. Να σπάσει τα ρεκόρ. Και ναι. από τον καύσωνα. Ναι. Το που λέγαμε τότε, θυμάσαι ότι. στου 300 νεκρού. Πώ γίνεται να πεθαίνει κάποιο τον καύσωνα και ο πώ γίνεται να πεθαίνει. Ναι. ναι. σωστό. Ξανακούστε τον καύσωνα. Έχουμε έτοιμο το θέμα για την επόμενη χρονομηχανή. Ναι. Ε... Και δεν θα έχει καμία σχέση με το σημερινό θέμα, ούτε το προηγούμενο. Προσπαθούμε να βάζουμε λίγο ασύνδετα θέματα. Ναι. Δηλαδή να πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο. Θέλω να πω στον κόσμο ότι βοηθάει πάρα πολύ και εμά για να καθορίσουμε το τι θα κάνουμε με τη χρονομηχανή να αφήνει σχόλιο κάτω, κάτω από κάθε βίντεο. Το Retire έχει αρκετά σχόλια μέχρι στιγμή, ενδιαφέροντα όλα. Ναι. Ξέρει κάτι, αυτό το θέμα με το, με το γάμο και τη βάφτιση, κάποιο παιδί σε ένα live streaming, το πρότεινε και δεν θυμάμαι mm -hmm. ποιο. Ούτε εγώ θυμάμαι. <laughs> Αν το πει, πραγματικά θα το αναφέρουμε στο επόμενο επεισόδιο. Ναι, ναι. Όποιο μα το έχει προτείνει να μα γράψει από κάτω, εγώ είναι ήμουν ε, αυτό. Ε, είναι ωραίο θέμα αυτό. Δηλαδή, όχι, δεν ξέρω πώ πάει το επεισόδιο, ανεξάρτητα από yeah. αυτό, αλλά να περνάμε καλά, νομίζω. Είναι ξε, yeah. ε, φαίνεται είναι Εγώ δεν κατάλαβα πότε πέρασε μία ώρα, οπότε yeah. καλά περάσαμε. Είναι ξεκάθαρο και είδε ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά αφορά όλο τον κόλπο. Δεν νομίζω κάποιο να μην έχει πάει σε κάμου. Αλλά θα ήθελα την άποψη κάποιο που, που περνάει καλά σε γάμο. Ναι. Δηλαδή, γιατί εμεί. τα καταφέρνει. Οκ, okay, δεν το κάνουμε ακριβώ ερετήρε τώρα, αλλά έχει μια αρνητική χρειά όλο αυτό. Ότι... Όχι μιζέρια, αλλά έχει γι' αυτό ότι λίγο βαρεμάρα όλο αυτό. Άντε να ε, τελειώνει. είμαστε λίγο ναι. για το γάμο. Θα ήθελα κάποιο που να πει: Όχι, ρε παιδιά, εγώ μια χαρά περνάω. Και το χαίρομαι και. Ε, και πει, να... Πει, να πω θα ότι θα πει, τα πει. διαβάζουμε όλα τα σχόλια. <laughs> έχει, έχει πολύ ενδιαφέρον για μα να διαβάσουμε τα δικά σα σχόλια. Περνάμε και εμεί τον χρόνο μα διαβάζοντα και απαντώντα τα σχόλια θέλω να δώσουμε για την επόμενη χρονομηχανή, χωρίς να πούμε ποιο θα είναι το θέμα, ένα, κλου, ένα, ένα στοιχείο, κάτι ρε παιδί μου, τι μπορούμε να πούμε. Χωρί ε... Χωρίς να το προδώσουμε. Πώς θα το προδώσουμε. ποια δεκαετία να γυρίσει ο κόσμος και να σκεφτεί. Ε... Θα γυρίσει, κάτσε να δει. Ακού να δει. Εκεί που θα γυρίσει είναι φοβερό γιατί πιάνει όλα τα 90s. Ε. Αρχίζουμε από το 90 και τελειώνουμε στο 2000. Ε. Αυτό είναι ωραίο κλου, Ε. Ναι. Πιάνουμε 10 χρόνια. Βέβαια μπορεί να σκεφτεί και για δύο πράγματα τώρα έτσι όπω το βάζουμε πολύ γενικά. Είναι, είναι ωραίο γιατί είναι ακριβώ. Γιατί έχει τύχει κάτι το οποίο είναι όλη η δεκαετία. Ωραία. Σκεφτείτε όλη τη δεκαετία του 90 και πέντε αριθμού. Αυτό ναι. θα πω. Οκ, okay, σωστά. Εντάξει. Ναι. Δεκαετία 90 και πέντε αριθμού και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Όχι την επόμενη. Την εβδομάδα πριν το 15 Αύγουστο. Έγινε. Ναι. Γεια σε όλου. Καλή συνέχεια.